Καλημέρα σας. Ευχαριστούμε πολύ τον Πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής, τον κύριο Μπιλιράκη, για την ευχάριστη να μας προσκαλέσει σε αυτή την ενδιαφέρουσα ημερίδα που διοργανώνει το ΙΑΣΟ μαζί με το Διοικητικό Συμβούλιο της Παθολογίας Τραχύλου. Και ξεκινώντας, θα ήθελα έτσι γενικότερα να αναφερθώ ότι ο καρκίνος του τραχύλου της μήτρας, γνωρίζουμε όλοι ότι είναι ο μεγάλος εχθρός, ειδικά των νέων γυναικών, παγκοσμίως, στην Ευρώπη και στη χώρα μας, με κάποια περιστατικά που έχουν καταγραφεί το τελευταίο διάστημα από την Ελληνική Εταιρεία Μευτικής και Γυναικολογίας. Ωστόσο, όμως, τα τελευταία χρόνια έχουν υπάρξει πολλές εξελίξεις, νέες εξελίξεις, όσον αφορά τη διάγνωση με νέες μεθόδους διαγνωστικής προσέγγισης και αναφέρομαι στην υγρή φάση, όπως προηγουμένως αναφέρθηκε και ο κύριος Μιλιράκης, και όλα τα πλεονεκτήματα αυτής της μεθόδου, που την εφαρμόζουμε τα τελευταία 20 χρόνια στα περισσότερα κυταρολογικά εργαστήρια της χώρας, αλλά και σε μερικές χώρες έχει επικρατήσει να είναι η κυρία μέθοδος διαγνωστικού προληπτικού ελέγχου στο γυναικείο πληθυσμό, όπως παραδείγματος χάρη Μεγάλη Βρετανία, Αυστραλία και άλλες. Και επίσης η άλλη εξέλιξη είναι η εισαγωγή του HPV test, που μαζί με το τεστ Παπα-Νικολάου προσφέρει ακόμη μεγαλύτερη προστασία της γυναίκας, στις γυναίκες, έναντι του καρκίνου του τραχύλου της μήτρας. Για όλα αυτά θα μας μιλήσει η αγαπητή συνάδελφος, η εξαιρετική συνάδελφος, η εγκεκριμένη στο χώρο μας, η κυρία Ιωάννα Βιδάλη, η οποία είναι και διευθύντρια του κυταρολογικού εργαστηρίου του ΙΑΣΟ. Παρακαλώ πολύ την κυρία Βιδάλη να λάβει το λόγο. Καλημέρα σας. Κύριε Πρόεδρε του Επιστημονικού Συμβουλίου, κύριε Πρόεδρε της Επιστημονικής της Επιτροπής Οργανωτικής της ημερίδας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Σήμερα έχουμε να πούμε για την κυταρολογία υγρής φάσης, για το co-testing και τον προσυμπτωματικό έλεγχο. Όλοι μιλήσαν οι προλαλήσαντες για τον Γεώργιο Παπα-Νικολάου, ο οποίος μετά το 1943, με τη βοήθεια της συζύγου του, δημοσίευσε την μονογραφία του «Διάγνωση του καρκίνου της μήτρας δια του κολπικού επιχρήσματος». Έφερε επανάσταση στην ιατρική και μας χάρισε ένα μεγάλο δώρο, το τεστ Παπα-Νικολάου. Έχω παραθέσει κάποια ορόσημα προσυμπτωματικού ελέγχου για τον καρκίνο του τραχύλου της μήτρας, αλλά επειδή οι προηγούμενοι τα ανέλησαν αρκετά καλά, θα προχωρήσω. Το τεστ Παπα-Νικολάου, εδώ και 60 χρόνια, αποτελεί τον πιο αποτελεσματικό τρόπο έγκυρης διάγνωσης του καρκίνου του τραχύλου της μήτρας. Εφαρμόζεται με επιτυχία σαν screening test, γιατί ο καρκίνος του τραχύλου της μήτρας έχει διαπιστώσιμο προκλινικό στάδιο. Η επιτυχία του τεστ Παπα-Νικολάου βασίζεται στο ότι ανιχνεύει τις προδιαθετικές αλλοιώσεις, οι οποίες προηγούνται 10 με 20 χρόνια της εμφάνισης του διαιθητικού καρκίνου. Και μετά την κολποσκοπική διερεύνηση και λήψη βιοψίας αφαιρούνται εύκολα και αποφεύγεται η εξέλιξή του σε διαιθητικό καρκίνο. Έχει χαμηλό κόστος, έχει ευαισθησία μεγάλη, κυρίως όμως μεγαλύτερη ειδικότητα. Εντοπίζει τον HPV. Εντοπίζει τον HPV που αποτελεί το βασικό αιτιολογικό παράγοντα για τον καρκίνο του τραχύλου. Η ευαισθησία σε διάφορες μελέτες για το τεστ Παπα-Νικολάου ξεκινά από 80% για τις χαμηλού βαθμού αλλοιώσεις και φτάνει μέχρι 90% για διάγνωση υψηλών βαθμών αλλοιώσεων. Η ειδικότητα όμως είναι σαφώς μεγαλύτερη, από 98% έως 100%. Σε χώρες με οργανωμένα προγράμματα προσυμπτωματικού ελέγχου, όπου η κάλυψη του πληθυσμού είναι 70% και άνω, η επίπτωση και η θνησιμότητα από το διαιθητικό καρκίνο του τραχύλου της μήτρας έχει μειωθεί κατά 85% με την εφαρμογή του τεστ Παπα-Νικολάου. Επομένως, ο καρκίνος του τραχύλου της μήτρας εμφανίζεται κατά κύριο λόγο σε γυναίκες που δεν ελέγχονται. Στην Ελλάδα, μόλις 30% των γυναικών ελέγχονται συστηματικά με τεστ Παπα-Νικολάου.
Η ανάγκη βελτίωσης του συμβατικού τεστ Παπα-Νικολάου μας οδήγησε στην ανάπτυξη της κυταρολογίας υγρής φάσης, η οποία χρησιμοποιείται ευρύτατα στο νοσοκομείο μας. Συγκρίνοντας τις δύο μεθόδους, θα πούμε ότι το ποσοστό μη ικανοποιητικών δειγμάτων είναι μικρότερο στην υγρή φάση και ο χρόνος αξιολόγησης, το κόστος όμως είναι υψηλό και η παρουσία υποστρώματος απουσιάζει στην υγρή φάση, το οποίο αποτελεί ένα διαγνωστικό κριτήριο για την διάγνωσή μας. Όμως, στην υγρή φάση υπερτερεί η διάγνωση, γιατί μπορούν να εφαρμοστούν επικουρικές τεχνικές, όπως τεχνικές DNA, mRNA, μεθυλίωσης κλπ. Λάθος. Εδώ σας παραθέτω μία μελέτη των Άρμπιν και Μπερζερών, που δημοσιεύθηκε το 2008 στο Obstetrics and Gynecology και περιγράφει ακριβώς αυτή την περίπτωση. Δείχνει ακριβώς εδώ ότι η ευαισθησία της υγρής φάσης σε σχέση με την συμβατική κυταρολογία, όπως και η ειδικότητα, υπερέχει. Για τις κυταρολογικές διαγνώσεις, όπως όλοι θα ξέρετε πια, χρησιμοποιούμε το σύστημα Bethesda, το οποίο καθιερώθηκε το 2001 και αναθεωρήθηκε το 2014. Αυτό που πρέπει να σημειώσετε, η κλινική, είναι ότι χρειαζόμαστε για να είναι επαρκές το δείγμα ενδοτραχυλικά κύτταρα και κύτταρα από τη ζώνη μετάπτωσης. Και σας βάζω κατευθείαν στην ταξινόμηση των επιθυλιακών αλλοιώσεων του πλακώδους επιθυλίου κατά Bethesda, και στον όμορφο κόσμο των κυττάρων που τόσο πολύ αγαπώ. Λοιπόν, σας δίνουμε τη διάγνωση ASCUS, Atypical Squamous Cells of Undetermined Significance, ατυπία πλακώδους επιθυλίου προσδιόριστης σημασίας. Η διάγνωση αυτή έχει σημασία, διότι από αυτά το 5 με 15% των περιπτώσεων έχουν ιστολογική υψηλόβαθμης αλλίωσης. Αλλά η διάγνωση αυτή πρέπει να δίδεται στο σύνολο των διαγνώσεων που σας δίνουμε, κάτω από 5%. Πάνω από 5% άσκους διαγνώσεις δεν είναι αποδεκτό. Εδώ βλέπουμε τις χαμηλόβαθμες αλλοιώσεις, οι οποίες κατά το σύστημα Bethesda περιλαμβάνουν και το παλιό CIN1 και τον HPV. Βλέπουμε τα όμορφα κυλοκύτταρα και τα δυσκαριωτικά κύτταρα. Εδώ πάλι όμορφες φωτογραφίες από δικά μας περιστατικά, κυλοκύτταρα και άτυπα παρακερατοσικά. Και σας παραθέτω εδώ δύο εικόνες που μπορούν να δημιουργήσουν διαγνωστικά διλήμματα και παγίδες. Είναι η φλεγμονή από μύκητες και τριχομονάδες. Και μπορούν να μας οδηγήσουν εσφαλμένα σε εντύπωση low seal. Στην κύηση, τα σκαφοειδή κύτταρα με την κοιλότητα του γλυκογόνου, με την παρουσία του γλυκογόνου, μπορούν να υποδηθούν ψευδοκυλότητα και να τα πάρουμε για κυλοκύτταρα. Ενώ στην ατροφία, αυτά εδώ τα μικρά ιοζινόφυλλα, είναι τα άτυπα, τα παρακερατοσικά, να εκλειφθούν ως άτυπα παρακερατοσικά, ενώ στην ουσία είναι εκφυλισμένα παραβασικά. Η διάγνωση ASCATE σοβαρεύει το πράγμα. Ατυπία πλακώδους επιθυλίου που δεν μπορεί να αποκλειστεί high seal. 80% των περιπτώσεων αυτών έχουν ιστολογική υψηλόβαθμης αλλίωσης και εδώ έχουμε την διάγνωση high seal κατά Bethesda που περιλαμβάνει και το CIN2 και το CIN3. Δεν ξέρω κατά πόσο η διάγνωση high seal έγινε για να ευκολύνει ή να δυσκολέψει τα πράγματα, διότι περισσότεροι από εσάς εμφαντικά μας ζητάτε «Μα τι είναι CIN2 ή CIN3» και αυτό το κάνετε γιατί ενδεχομένως είναι άλλη η αντιμετώπιση ενός CIN2 σε μια κοπέλα άτοκη που θέλει να διατηρήσει τη γονιμότητά της και μια πιθανή κονοειδής μπορούσε να δημιουργήσει συμφύσεις στο τραχυλικό στόμιο. Συνήθως τα ξεχωρίζουμε εμείς στο εργαστήριό μας, δεν δίνουμε συλλήβδιν δηλαδή τη διάγνωση high seal. Προσπαθούμε να λέμε high seal, αλλά είναι ένα CIN2, μη φοβάσαι. Είναι ένα CIN3, προχώρα, θέλει... Λοιπόν... Αυτές είναι οι εικόνες από περιπτώσεις του εργαστηρίου μας. Εδώ είναι ένα high seal CIN3 όμως. Και οι διαγνωστικές παγίδες που είναι και στους κολποσκόπους είναι η άωρη πλακώδης μετάπλαση και η repair αλλοιώσεις των κυττάρων. Εδώ έχουμε το διθετικό πλακώδες καρκίνωμα, ένα κύτταρο
εν είδη γυρίνου, πολυμορφία, ποικιλομορφία, κυτάρων, πυρήνων, ύπαρξη κερατίνης στον κερατινοποιούμενο τύπο και απουσία κερατίνης στον μη κερατινοποιούμενο τύπο, με πυρήνια που αυτό ο μη κερατινοποιούμενος τύπος μπορεί να μας μπερδέψει με αδενοκαρκίνωμα. Και στις δύο περιπτώσεις, και στον κερατινοποιούμενο και στον μη κερατινοποιούμενο, βλέπουμε βρώμικο υπόστρωμα. Διαγνωστικές παγίδες, οι αλλοιώσεις χημειοθεραπείας και ακτινοθεραπείας δημιουργούν εικόνες που μιμούνται νεοπλασία. Γι' αυτό πρέπει να έχουμε πολύ καλό ιστορικό. Η παρουσία ρυπαρού υποστρώματος είναι σημαντικό διαγνωστικό στοιχείο που μας επιτρέπει να ξεχωρίσουμε με βεβαιότητα μια αλλοίωση high seal από διαιθητικό CA. Πάμε στα αδενικά, στις αλλοιώσεις αδενικού επιθυλίου. Σας δίνουμε τώρα τελευταία και έχουν πυκνώσει οι διαγνώσεις AGC-NOS, δηλαδή άτυπα αδενικά κύτταρα, μη άλλως τυποποιούμενα. Αφορούν κύτταρα ενδοτραχύλου, ενδομητρίου ή μη προσδιοριζόμενα. AGC, Favor Neoplastic, είναι το παλιό ύποπτο για κακοήθεια. Άτυπα αδενικά κύτταρα συνηγορούνται υπερνεοπλασίας, το αδενοκαρκίνωμα in situ και το διηθητικό αδενοκαρκίνωμα που μπορεί να είναι ενδοτραχύλου, ενδομητρίου και μεταστατικό. Ξεκινάμε με το AGC-NOS. Έχουμε από περιστατικό του εργαστηρίου μας, είναι μικρή ατυπία, αλλά μπορεί αυτή η εικόνα να μας μπερδέψει με πολύποδα ή μπορεί να μας μπερδέψει με περίπτωση μετά από κονοειδή εκτομή, όπου κοντένει ο τράχυλος και παίρνεται από το lower uterine segment δείγμα, δηλαδή το κατώτερο τμήμα του ενδομητρίου και τον ισθμό, και έχει αυτή τη μορφολογία. Εδώ έχουμε μία διάγνωση που είναι άτυπα αδενικά κύτταρα συνηγορούντα υπερνεοπλασίας. Βλέπετε το βρώμικο υπόστρωμα, η μεγαλύτερη ατυπία στα κύτταρα και είναι η ίδια περίπτωση σε thin prep. Βλέπετε εδώ απουσία υποστρώματος, αλλά η ατυπία στα κύτταρα είναι εμφανής. Η ιστολογική διάγνωση ήταν διηθητικό αδενοκαρκίνωμα. Τώρα πάμε στο αδενοκαρκίνωμα in situ, το ΑΕΙΣ, μία διάγνωση που ολοένα σας τη δίνουμε στο εργαστήριό μας, από το εργαστήριό μας, πιστεύουμε με επιτυχία. Περιλαμβάνει αυτές τις εικόνες, είναι άτυπα κύτταρα, αδενικά, με πασαλοειδή διάταξη, με διάταξη δίκη φτερού, το feathering, αυξημένη πυρηνοπλασματική αναλογία, συνοστισμός των πυρήνων, υπερχρωμασία, αυτά είναι για μας τους μορφολόγους, να μην σας κουράζω. Εδώ έχουμε ένα αδενοκαρκίνωμα in situ. Βλέπετε καθαρό υπόστρωμα και εδώ είναι η ίδια εικόνα σε thin prep. Λιγότερο δραματική εικόνα, λιγότερο εμφανής οι ροζέτες, αλλά η ατυπία τη βλέπουμε ότι υφίσταται. Η ιστολογική διάγνωση σε αυτή την περίπτωση ήταν όντως αδενοκαρκίνωμα in situ. Πάμε στα διηθητικά αδενοκαρκινώματα. Έχουμε του ενδοτραχύλου, βλέπουμε μεγαλύτερη ατυπία, το βλέπετε κι εσείς. Βρώμικο υπόστρωμα, υπερχρωμασία. Στο thin prep έχουμε αυτή την μορφή, αυτή την εικόνα, λιγότερο δραματική γιατί λείπει το υπόστρωμα, αλλά τα κύτταρα αδιαμφισβήτητα βάζουν τη σφραγίδα ότι πρόκειται για ένα αδενοκαρκίνωμα. Εδώ αφορά ενδομήτριο. Διαγνώστηκε από PAP test σε εμάς. Είναι μικρές ομάδες σαν μπάλα, με έντονη υπερχρωμασία, πυρήνια και πάντα ρυπαρό υπόστρωμα. Το ίδιο σε thin prep. Και εδώ είναι ένα μεταστατικό από το έντερο, αδενοκαρκίνωμα που θέσαμε την διάγνωση και από το ιστορικό, αλλά κάνοντας και ανοσοκυταροχημία στους δείκτες CK20 και CDX2. Αυτό είναι το κομμάτι της κυταρολογίας, της μορφολογίας. Τώρα πάμε στο κομμάτι του co-testing. Οι προλαλήσαντες είπαν για τους HPV υψηλού κινδύνου, για τους, δεν σας είπαν για τους πιθανώς υψηλού κινδύνου. Μια ομαδούλα εδώ που αρχίζει να αχνοφαίνεται, ειδικά σε μελέτες, ο τύπος 73, που παίζει έναν αρχόμενο ρόλο στην καρκινογένεση, και τους χαμηλού κινδύνου. Να σας δείξω λιγάκι, με τις πενιχρές μου γνώσεις μοριακής βιολογίας, το γονιδίωμα του HPV. Αποτελείται από δύο βασικές περιοχές. Η L1, η EL περιοχή, που είναι η πρωτεύουσα και η δευτερεύουσα, L1 και L2, που είναι περιοχή στο καψίδιο. Και η περιοχή ε, ε1, ε2,
4, 5, 6 και 7. Η έψιλον περιοχή είναι η πιο σημαντική, γιατί μεταγράφονται ρυθμιστικές πρωτεΐνες σχετικές με την αναπαραγωγή του ιού και κατ' επέκταση με την καρκινογένεση. Η ενσωμάτωση του ιικού γονιδιώματος στο γονιδίωμα του κυττάρου ξενιστή αποτελεί το κρίσιμο γεγονός της καρκινογένεσης, γιατί τότε η λίμωξη γίνεται μη αναστρέψιμη. Προκαλεί ανευπλοϊδία και μορφολογικές αλλοιώσεις υψηλόβαθμης βλάβης. Δεν είναι απαραίτητο να ενσωματωθεί το πλήρες γονιδίωμα του HPV, αρκεί να ενσωματωθεί η έψιλον περιοχή, ειδικά έψιλον 6 και έψιλον 7. Τι μας ενοχλούν οι έψιλον 6 και έψιλον 7? Είναι ογκοπρωτεΐνες που απενεργοποιούν τα ογκοκατασταλτικά γονίδια, η μεν έψιλον 6 το P53 και η δε έψιλον 7 το P-RAB, δηλαδή είναι του ρετινοβλαστώματος. Η L1 περιοχή του γονιδιώματος, όπως είπε και ο κύριος Μπιλιράκης πριν, χάνεται όταν ο ιός είναι ενσωματωμένος σε περιπτώσεις υψηλόβαθμης βλάδευης, οπότε οι HPV DNA μέθοδοι είναι δυνατόν να έχουν ψευδώς αρνητικά αποτελέσματα και να έχουμε ένα high seal με αρνητικό HPV DNA και να μας ρωτάτε μα τι έγινε. Αυτοί είναι κάποιοι τύποι μοριακών τεστ HPV εγκεκριμένων από το FDA. Είναι το Σερβίστα, το Κόμπας της ΡΟΣ που έχουμε στο ΙΑΣΟ, το Άπτιμα της Hologic που ανοιχνεύει το mRNA, το BD On Clarity, το On Clarity της BD, που είναι πιο νέο, το Κόμπας HPV DNA Test ανοιχνεύει την περιοχή L1 του γονιδιώματος των 14 υψηλού κινδύνου τύπων του HPV και ταυτοποιεί τους δύο χειρότερους τύπους. Το Άπτιμα ανοιχνεύει το mRNA των ε6 και ε7 ογκογονιδίων, ογκοπρωτεϊνών, στους 14 υψηλού κινδύνου τύπους του HPV. Ταυτοποιεί τους 16, 18 και 45. Υποδηλώνει εμένουσα λίμωξη και προάγεται, με λόγω της οποίας προάγεται η κυταρική εξαλλαγή. Έχουμε εδώ πέρα μία μελέτη των Κάστλ και άλλων που έγινε το 2015 και δείχνει την διαφορά μεταξύ του Άπτιμα και του Κόμπας όσον αφορά την ευαισθησία και την ειδικότητα σε διάφορα κατόφλια, ας πούμε στο CAN2 και στο CAN3. Είναι καλύτερη τόσο η ευαισθησία όσο και η ειδικότητα του Άπτιμα από το Κόμπας, χωρίς να θέλω να υποβαθμίσω το δεύτερο έναντι του πρώτου. Εδώ είναι τα αποτελέσματα. Ενώ και οι δύο τεχνικές επέδειξαν την ίδια ευαισθησία, το Άπτιμα είχε σημαντικά καλύτερη ειδικότητα. Η διαφορά οφείλεται στο γεγονός ότι το Άπτιμα ανοιχνεύει την υπερέκφραση των ε6, ε7 των ογκοπρωτεϊνών μετά την ενσωμάτωση του ιού στο κύτταρο, του ιού DNA στο κύτταρο, με αποτέλεσμα τη δημιουργία υψηλόβαθμων αλλοιώσεων. Τώρα, τι θα κάνουμε? Μόνο test PAP, μόνο HPV test? Η πλειοψηφία των low seal HPV αλλοιώσεων είναι παροδικές και υποστρέφουν εντός 2 ετών, ενώ μόνο ένα μικρό ποσοστό εξ αυτών εξελίσσεται σε δυσπλασία και τελικά σε καρκίνο. Αυτό σημαίνει ότι ένα θετικό αποτέλεσμα σε ένα HPV test, χωρίς να συνοδεύεται από αντίστοιχο αποτέλεσμα σε μορφολογία σε PAP test, μπορεί να προκαλέσει λάθος συναγερμό και να οδηγήσει σε υπερβολικό άγχος, άσκοπες παραπομπές, θεραπείες, σπατάλη χρόνου και οικονομικών πόρων. Ενώ τελικά η λίμωξη μπορεί να αποδράμει μετά από λίγο καιρό. Εις επίρρωση αυτού, σας παραθέτω την μελέτη Cytology versus HPV Testing, που διενεργήθηκε από του Σκολιόπουλο, Παρασκευαΐδη, Άρμπιν και άλλους. Περιελάμβανε 40 μελέτες από διαφορετικές χώρες, συμμετείχαν 140.000 γυναίκες και ελέγχαν την ευαισθησία και την ειδικότητα του HPV testing και του PAP test. Λοιπόν, αναφέρθηκε ότι το HPV testing είχε πολύ μεγαλύτερη ευαισθησία από την κυταρολογία. Από την άλλη μεριά, η ειδικότητα είναι σημαντικότερα υψηλή στην κυταρολογία. Η μοριακή διάγνωση HPV testing, λοιπόν, έχει μεγαλύτερη ευαισθησία από το test PAP. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Ανοιχνεύοντας όμως έτσι αλλοιώσεις που θα υποστρέψουν. Έχει μικρότερη ειδικότητα από το τεστ Παπα-Νικολάου, διότι υπάρχουν αλλοιώσεις που ανοιχνεύονται κυταρολογικά, αλλά δεν σχετίζονται με τον HPV.
Ο ιός HPV δυστυχώς δεν ανιχνεύεται στο 9,4% του καρκίνου του τραχύλου της μήτρας. Ακόμα και στα πλακώδη καρκινώματα, που η κυρία Παυλάκη έχει πει επανειλημμένα ότι δεν νοείται πλακώδες καρκίνωμα τραχύλου χωρίς να είναι HPV θετικό, 1,3% οφείλεται σε σπάνιους υπότυπους, οι οποίοι δεν ανιχνεύονται με τα ήδη υπάρχοντα τεστ. Και 1,10% των αδενοκαρκινωμάτων του τραχύλου είναι HPV αρνητικά. Εις επίρρωση του ανωτέρου, έχαμε αυτή την περίπτωση στο εργαστήριό μας, ήταν περίπτωση του κυρίου Μορτάκη, και ήταν ένα αδενοκαρκίνωμα in situ, μη σχετιζόμενο με HPV σε μια γυναίκα 57 ετών, που δώσαμε κυταρολογία θετική, είναι thin prep, άπτημα αρνητικό, κόμπας αρνητικό, ιστολογική διάγνωση, βγήκε αδενοκαρκίνωμα in situ. Σύμφωνα με μια μεγάλη αναδρομική μελέτη των Blatt και άλλων που δημοσιεύθηκε το 2015 στο Cancer Cytopathology, 18,6% των καρκίνων χάνονται με μόνο HPV test. 12% χάνονται με μόνο PAP test. 5,5% χάνονται και με το συνδυασμό και των δύο. Σας έπληξα το κεφάλι με τη συμβατική κυταρολογία, την υγρή κυταρολογία, τις DNA μεθόδους, τις mRNA μεθόδους, versus το ένα με το άλλο. Τελικά τι θα γίνει, ποιο θα προτιμήσουμε? Πρέπει να προσπαθούμε μανιωδώς με μελέτες να βρούμε ποιο είναι πού καλύτερο κλπ. Και γιατί να μην τα χρησιμοποιήσουμε όλα? Ο συνδυαστικός έλεγχος PAP test και μοριακών τεχνικών ανίχνευσης, το co-testing, είναι αποτελεσματικότερο στην πρόληψη του καρκίνου του τραχύλου της μήτρας, καθώς όταν αυξάνεται τόσο η ευαισθησία όσο και η ειδικότητα. Μπορεί να γίνει βέβαια μόνο με την κυταρολογία υγρής φάσης, γεγονός που την καθιστά ανεκτίμητη. Έχω τις κατευθυντήριες οδηγίες για τον προσυμπτωματικό έλεγχο του καρκίνου του τραχύλου της μήτρας, όπως δόθηκαν από την Ελληνική Εταιρεία Μευτήρων Γυναικολόγων και την Ελληνική Εταιρεία Κλινικής Κυταρολογίας. Σύμφωνα με αυτές, οι γυναίκες ηλικίας από 21 έως 29 ελέγχονται ανατριετία με κυταρολογία, οι γυναίκες ηλικίας από 30 έως 65 να ελέγχονται ανατριετία με συνδυασμό κυταρολογίας και μοριακού ελέγχου. Επαναλαμβάνω ότι αυτές είναι κατευθυντήριες οδηγίες μόνο σε συστήματα, κρατικά συστήματα υγείας. Στον ιδιωτικό τομέα υπάρχει βέβαια μια guideline, αλλά δεν είναι απαγορευτική. Δηλαδή, επειδή βλέπουμε από τη μία χρονιά στην άλλη γυναίκες που είχαν αρνητικό τεστ και επανέρχονται με υψηλόβαθμη βλάβη, νομίζω ότι η τριετία είναι πολύ μεγάλο διάστημα. Το μήνυμα που θα ήθελα να πάρετε για το σπίτι είναι ότι η σωστή επιλογή για τον προσυμπτωματικό έλεγχο του καρκίνου του τραχύλου της μήτρας είναι το co-testing. Ένα συνασπισμός, μια συνεργασία, μια συνεισφορά όλων των δυνάμεων, όλων των τεχνικών, mRNA, DNA, κολποσκόπων, γυναικολόγων, βιοπαθολόγων, κυταρολόγων, παθολογοανατόμων, συστράτευση για να αντιμετωπίσουμε αυτό που λέγεται καρκίνος του τραχύλου της μήτρας. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Περιμένω να δω την κυρία Νασιουτζίκη. Δεν ξέρω αν συνέβη κάτι. Ναι, ναι, ήταν τόσο ενδιαφέροντα αυτά που μας έλεγε που ειλικρινά δεν ήθελα να διακόψω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νομίζω είναι πάρα πολύ σαφή τα μηνύματα που προέρχονται από την παρουσίαση της κυρίας Βιδάλη και για τους γυναικολόγους και για εμάς τους εργαστηριακούς γιατρούς, ότι καμιά μέθοδος δεν παρέχει την απαραίτητη προστασία και ασφάλεια στη γυναίκα, εάν δεν συνυπάρχει με την κυταρολογική εξέταση κατά Παπα-Νικολάου. Νομίζω είναι σαφές αυτό. Και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει τοποθετηθεί στο βιβλίο, το τελευταία έκδοση των όγκων του γενικού γεννητικού συστήματος, όπου επίσημα αναφέρει και παραδέχεται την ύπαρξη ενός ποσοστού 7-10% αρνητικών στον HPV όγκων του τραχύλου. Δεν είναι μόνο και του πλακώδους και του αδενικού επιθυλίου. Νομίζω είναι αρκετά μεγάλο ποσοστό, το οποίο επισημαίνεται μάλιστα και σε HPV related και HPV non related καρκινώματα του τραχύλου, που οφείλουν να αναγράφονται στην έκθεση. Επομένως, είναι μια πραγματικότητα αυτό, και όπως πολύ ωραία μας τα ανέλησε και η κυρία
Βιδάλη. Τα μηνύματα αφενός μεν είναι όσο το δυνατόν η μεγαλύτερη συμμετοχή όλων των γυναικών στις μεθόδους αυτές της προληπτικού ελέγχου και ο σωστός ο συνδυασμός των δύο μεθόδων αυτών για να υπάρχει ακόμη μεγαλύτερη προστασία από τον καρκίνο του τραχύλου της μήτρας. Ευχαριστώ πολύ και περνάμε στον επόμενο μιλητή που είναι ο κύριος... Ένα λεπτό, δεν υπάρχουν ερωτήσεις από το ακροατήριο. Ένα λεπτό, συγγνώμη. Υπάρχουν ερωτήσεις. Θα τις κάνουμε στο τέλος του session, ενημερώνομαι εδώ. Εγώ θα φροντίσω το ακροατήριο το διαζώσεις και εσείς... Ωραία. Και εγώ θα το κάνουμε στο τέλος του session, οπότε παρακαλώ να καλέσετε τον επόμενο. Ωραία. Περνάμε στον επόμενο μιλητή που είναι ο κύριος Μορτάκης, ο κύριος Αλέξανδρος Μορτάκης. Διδάκτορ της γυναικολόγος, διδάκτορ της ιατρικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, με τη μεγάλη του εμπειρία, την ενασχόληση με θέματα παθολογίας τραχύλου, γνωστό σε όλους μας, και περιμένουμε να μας αναπτύξει το ρόλο της κολποσκόπησης σήμερα. Κύριε Μορτάκη, έχετε το λόγο. Καλημέρα. Είναι μεγάλη χαρά και τιμή να βρίσκομαι ανάμεσα σε εκλεκτούς συναδέλφους, και ευχαριστώ πάρα πολύ την Οργανωτική Επιτροπή για την τιμητική αυτή πρόσκληση. Το αντικείμενο της ομιλίας μου είναι ο ρόλος της κολποσκόπησης σήμερα. Όπως συμβαίνει συνήθως, ξεκινάμε με μια ιστορική αναδρομή. Γνωρίζετε όλοι ότι η κολποσκόπηση εφευρέθηκε από τον Hans Hinselmann, τον Γερμανό, ο οποίος βλέπετε έζησε πολλά χρόνια πριν. Να κάνουμε εδώ μια ιστορική αναδρομή σε ένα λεπτό. Είναι αλήθεια ότι από το 1900 άρχισαν να περιγράφονται αλλοιώσεις λευκοπλακίας στον τράχυλο σχετιζόμενες με καρκίνο τραχύλου, ορατές με το γυμνό μάτι. Ο Hans Hinselmann δημοσίευσε τη δουλειά του σε δημοσιεύσεις από το 1925 μέχρι το 1933. Μετά το 1943 δημοσιεύθηκε η δουλειά του Παπα-Νικολάου και του Τράουτ. Το 1949 άρχισε να χρησιμοποιείται ευρύτατα στην Αμερική πρώτα και μετά σε όλο τον πλανήτη το τεστ του Παπα-Νικολάου. Η Μεγάλη Επανάσταση ήρθε όταν μάθαμε το αίτιο επιτέλους του καρκίνου του τραχύλου της μήτρας, δηλαδή το αίτιο της πλειοψηφίας των καρκίνων του τραχύλου της μήτρας, τους ογκογόνους HPV. Πρώτος, το 1976, ο Ζουρχάουζεν είπε ότι δεν είναι ο έρπιτας, όπως πιστεύαμε εμείς όταν κάναμε ειδικότητα τότε. Δεν είναι ο έρπιτας ο αιτιολογικός παράγοντας, αλλά είναι ο HPV. Γι' αυτό το λόγο ο Ζουρχάουζεν τιμήθηκε το 2008 με τον Νόμπελ Ιατρικής. Αν τα δούμε λοιπόν όλα μαζί, ξεκίνησε να χρησιμοποιείται το τεστ Παπα-Νικολάου το 1949. Το 1964 ξεκίνησε να χρησιμοποιείται η κολποσκόπηση δειλά-δειλά. Το 1964 είναι η χρονιά που ιδρύθηκε η Αμερικανική Εταιρεία Κολποσκόπησης. Η Ελληνική Εταιρεία ξεκίνησε την δεκαετία του 80. Το 1996 έγινε μια σημαντική διαφοροποίηση στην κυταρολογία. Περάσαμε στην κυταρολογία υγρής φάσης. Το 2000 άρχισε να χρησιμοποιείται ευρέως το HPV testing. Το 2006 κυκλοφόρησε το εμβόλιο στην Αμερική και το 2007 στη χώρα μας, ενώ άρχισαν να χρησιμοποιούνται οι βιοδείκτες, βλέπε P16 και AI67, μεθυλίωση κλπ. Επανερχόμαστε. Ο σκοπός της κολποσκόπησης είναι διπλός. Είναι να εντοπίσουμε τις αλλοιώσεις τις προκαρκινικές και τον καρκίνο. Και είναι να σχεδιάσουμε τη θεραπεία με τη βοήθεια του κολποσκοπίου προκειμένου να θεραπεύσουμε τις υψηλόβαθμες αλλοιώσεις, υπογραμμίζουμε αυτό, και να αποκλείσουμε την ύπαρξη τραχύλου. Αν λέγανε, πες μας από όλα, ποιο είναι το πιο σημαντικό, είναι να αποκλείσουμε την ύπαρξη καρκίνου τραχύλου, εννοούμε διαιθητικού καρκίνου τραχύλου. Άρα αυτό που ονομάζουμε
προσυμπτωματικό έλεγχο, αυτό που λέγεται διεθνώς screening, είναι να εντοπίσουμε αυτές τις αλλοιώσεις, όχι τις λοιμώξεις από HPV. Τις προκαρκινικές αλλοιώσεις από το πλακώδες και το αδενικό επιθήλιο και τον καρκίνο. Κάνουμε πρόληψη καρκίνου. Αυτό γίνεται και στην πρόληψη του εντέρου με τις κολονοσκοπήσεις, αυτό γίνεται και στην πρόληψη του μαστού με τις μαστογραφίες και στην πρόληψη των καρκίνων που προλαμβάνονται. Παρόμοια είναι η φιλοσοφία. Αντικείμενο λοιπόν του προληπτικού προσυμπτωματικού ελέγχου στο τράχυλο της μήτρας είναι ο εντοπισμός και η θεραπεία των προκαρκινικών αλλοιώσεων και του καρκίνου. Τι γινότανε παλιά. Τεστ Παπα-Νικολάου, έδειχνε low seal, κολποσκόπηση, βιοψία. Εκεί σταματούσε η γνώση μας, γιατί δεν ξέραμε αυτό το low seal, το CIN1, σε ποιον ιό οφείλεται. Και επομένως δεν ξέραμε τι θα γίνει αυτό το CA1. Πάρα πολλοί συνάδελφοι έμπαιναν στον πειρασμό, επειδή ήταν γνωστό από παλιά ότι ένα 10% των CA1 μπορεί να χειροτερέψουν αργότερα, έμπαιναν στον πειρασμό και θεράπευαν αυτά τα CA1. Η συνήθις πολιτική λοιπόν ήταν αυτή. Βέβαια ο στόχος μας ήταν αυτός που βλέπετε εδώ. Ήταν να βρούμε το CA3. Αλλά σας είπα ότι οι πιο πολλοί συνάδελφοι θεράπευαν αυτά τα CA1. Και μάλιστα και επιστημονικές εταιρείες στο εξωτερικό, ακόμα και η Βρετανική Επιστημονική Εταιρεία, η Βρετανική Εταιρεία Κολποσκόπησης, έλεγε το επιμένον CA1 μετά τη διετία, καλά είναι να θεραπεύεται. Αυτό που λέμε επιμένον CA1 είναι σχετικό και θα το δείτε στη συνέχεια. Ήρθε λοιπόν το HPV test, το οποίο, όπως είδατε, ανακαλύφθηκε τον προηγούμενο αιώνα, αλλά από το 2000 άρχισε να χρησιμοποιείται. Και αν μια τέτοια περίπτωση είναι HPV αρνητική και σας λέει το PAP low seal και η βιοψία CA1, τι κίνδυνο έχει να σας κάνει καρκίνο? Αυτό είναι που πρόσθεσε το HPV testing. Αν εδώ είχατε ένα PAP test που έλεγε high seal, ναι, δεν θα το πιστεύαμε το HPV testing. Θα ψάχναμε το high seal. Αν έλεγε AIS το PAP test, δεν θα βασιζόμασταν στο HPV testing. Αυτό όμως μπορεί να το κρίνει ο γιατρός που εξειδικεύεται στην ιστορία αυτή που λέγεται καρκινογένεση στο κατώτερο γεννητικό σύστημα. Και έτσι έχουμε μια ομάδα ιών. Δεν είναι όλοι ογκογόνοι. Είναι αυτοί που δημιουργούν την πλειοψηφία των προβλημάτων. Υπάρχουν οι πιο επικίνδυνοι και οι λιγότερο επικίνδυνοι. Έχουν αναγνωριστεί εδώ και χρόνια. Ούτως ή άλλως, και οι χαμηλόβαθμες αλλοιώσεις που οφείλονται σε αυτούς τους ιούς, κατά 80-90% θα υποχωρήσουν. Εκείνο που είναι σίγουρο είναι ότι οι αλλοιώσεις που οφείλονται όχι σε αυτούς τους ιούς, αλλά στους καλοήθεις, στους χαμηλού κινδύνου HPV, σίγουρα θα υποχωρήσουν. Και επομένως είναι πρόβλημα να κόβουμε ένα κομμάτι τραχύλου για τέτοιες αλλοιώσεις. Μας ενδιαφέρουν λοιπόν μόνο οι λοιμώξεις από υψηλού κινδύνου HPV. Αν μιλάμε για χαμηλόβαθμες κυταρολογικές αλλοιώσεις, πρέπει να έχουμε το HPV test μαζί μας, αγκαλιά μας. Δεν μπορείτε να μην κάνετε HPV test. Όλες οι εξετάσεις στην ιατρική έχουν τα προβλήματά τους. Όπως είπε η ομιλήτριά μας προηγουμένως, δεν υπάρχει καμία εξέταση που να είναι 100%. Το νόημα της σημερινής ομιλίας, αν σας το πω με μία φράση, είναι ότι πρέπει να συνδυάζουμε τις εξετάσεις μεταξύ τους. Αυτό έδειξαν όλες οι μελέτες που έγιναν και μάλιστα έγινε, τι να πούμε, ας επιτραπεί ο όρος ένας χαμός από μελέτες μεταξύ του 7 και του 14 σε όλο τον πλανήτη. Ευρώπη, Αμερική, ακόμα και Ινδία. Αυτές ήταν μεγάλες μελέτες, διπλές, τυφλές, ελεγμένες. Και φάνηκε αυτό που είχε φανεί και στη μελέτη που έγινε στην Αμερική από το 2003 μέχρι το 2010, η οποία θεωρείται η πιο σημαντική μελέτη για τη φυσική ιστορία της HPV μόλυνσης στον πλανήτη. Είναι η μελέτη για τα άσκους και τα low seal που λέγεται ALTS από τα αρχικά της μελέτης.
Έγινε co-testing, το οποίο ξεκίνησε το 2003. Τότε υπήρχε το hybrid capsule και μετά τυποποιούσαν. Ελέγχθηκαν τα χρόνια 2003-2010 πάνω από 1 εκατομμύριο γυναίκες πάνω από τα 30 και πάνω από 400.000 γυναίκες κάτω από τα 30. Το follow-up ήταν ιδανικό. Το είχε αναλάβει το Kaiser Permanente της Βόρειας Καλιφόρνιας, όλο το project. Και εκεί φάνηκε αυτό που λέμε επικινδυνότητα, ρίσκο. Αυτό το ξέρουμε στην ιατρική το ρίσκο. Το ξέρουμε από τον καρκίνο του μαστού με τα BRCA1-2. Το ξέρουμε από τους πολύποδες του εντέρου. Το ξέρουμε από το ελικοβακτηρίδιο του στομάχου. Το ξέρουμε στην ειδικότητά μας πιο καλά από όλους το ρίσκο. Όταν ελέγχουμε μια γυναίκα για σύνδρομο Down. Ο Κύπρος Νικολαίδης ήταν ο πρώτος άνθρωπος που ανέδειξε το ρίσκο στην ιατρική. Και αυτό ξεκίνησε από την ειδικότητά μας. Στην άλλη, λοιπόν, βρήκαν ότι το ρίσκο που μια γυναίκα έχει να κάνει στο μέλλον CIN3, γιατί αυτό που μας νοιάζει είναι το CIN3, το ρίσκο είναι το άθροισμα 2 κινδύνων. Του αμέσου κινδύνου, να κολποσκοπήσουμε αυτή τη γυναίκα σήμερα να δούμε αν έχει CIN3, και του μελλοντικού κινδύνου, τον οποίο τον έβαλαν μέσα στην πενταετία. Αν πάρουμε δηλαδή 1.000 γυναίκες πάνω από τα 30 με low seal, παίρνουμε 1.000 γυναίκες πάνω από τα 30 που το ΠΑΠ έβγαλε low seal. 24 θα διαγνωστούν με CIN3 στην κολποσκόπηση που θα κάνουν αύριο το πρωί. Αυτός ο κίνδυνος λέγεται άμεσος κίνδυνος και είναι 2,4%. 29 επιπλέον γυναίκες θα διαγνωστούν με CIN3 μέσα στα επόμενα 5 χρόνια, 2,9%. Ο συγκεντρωμένος κίνδυνος για την πενταετία, λοιπόν, είναι 5,3%. Όπως ξέρετε, το CIN3 δεν γίνεται από τη μία μέρα στην άλλη καρκίνος. Επομένως, οι Αμερικανοί, με τη βοήθεια του National Cancer Institute, που ανέλαβε όλο το project, όπως θα δείτε, βάλανε τον κίνδυνο για να οδηγήσουν μια γυναίκα σε κολποσκόπηση στο 4%. Γιατί είδαν ότι όσο πιο πολλές κολποσκοπήσεις και όσο πιο πολλές βιοψίες θα οδηγήσουν σε πιο πολλές θεραπείες από γιατρούς που δεν γνωρίζουν τη φυσική ιστορία της νόσου και φοβούνται μην πάθει ασθενή τους καρκίνο αύριο το πρωί. Το 2008 ο Κάστ και οι συνεργάτες δημοσίευσαν από τη μελέτη ALTS με την επεξεργασία του National Cancer Institute, το οποίο το είχαν μπλέξει από τότε. Τις οδηγίες του 19 τις έβγαλε το National Cancer Institute, σε συνεργασία με την Αμερικάνικη Εταιρεία Κολποσκόπησης. Από το 2008 βλέπουμε αυτά τα χρώματα. Είχαν δει από την ALTS ότι οι γυναίκες που είναι HPV αρνητικές και έχουν και ένα PAP αρνητικό, είναι στο γαλάζιο. Ο κίνδυνος είναι πολύ μικρός. Όσο ανεβαίνουμε, θετικοποιείται το τεστ, βλέπουμε low seal, βλέπουμε άσκους HPV θετικά. Όταν βλέπουμε ένα high seal, χωρίς HPV τεστ, η γυναίκα έχει 40% να έχει όντως high seal. Όταν είναι και το HPV τεστ θετικό και μάλιστα για τον 16, η γυναίκα έχει πάνω από 60% πιθανότητα να έχει CIN3. Την ίδια χρονιά, το 2008, ο Μάριο Σιντέρη, που δυστυχώς δεν ζει πια, μια προσωπικότητα για την ευρωπαϊκή παθολογία του κατώτερου γεννητικού συστήματος, είχε διατυπώσει αυτό που βλέπετε στις οθόνες σας και το είχε γράψει και όλα στα πρακτικά του συνεδρίου, ότι η αποτελεσματική αντιμετώπιση της πρόληψης του καρκίνου του τραχύλου της μήτρας είναι όταν εμείς συνδυάζουμε κυταρολογία, μοριακή ανάλυση και κολποσκόπηση. Και όλα μαζί αυτά βγάζουν ένα κίνδυνο για το αν θα υπάρχει CIN3 ή καρκίνο στη γυναίκα, και με βάση αυτά ο κάθε ασθενής προγραμματίζεται με βάση τον κίνδυνο που αυτός ο συγκεκριμένος ασθενής, αυτή η συγκεκριμένη ασθενής έχει. Το 2011 ο Σίφμαν, όλοι τον γνωρίζετε το Σίφμαν, είναι
είναι, τι να πούμε, ορόσημο στην καρκινογένεση του τραχύλου της μήτρας. Ο άνθρωπος έχει κάνει φοβερή δουλειά. Έβγαλε αυτή τη δημοσίευση και έδειξε πρώτος τον κίνδυνο σε ποσοστίες αναλογίες όπως τον βλέπετε στην οθόνη. Το 2012 βγήκαν τα guidelines του 12 από την ASCP και ο Cox είχε δημοσιεύσει αυτό το διάγραμμα και το έδειχναν σε όλα τα courses που έκανε η εταιρεία. Βλέπετε από τα αριστερά προς τα δεξιά, όσο θετικοποιείται το PAP και όσο θετικοποιείται το HPV test, το κίνδυνος ανεβαίνει. Και φτάνουμε στα ASCATES, τα άτυπα glandular cells, με 50% κίνδυνο. Και βλέπετε ότι πρέπει κάπου να βάλουμε ένα όριο και να βασιζόμαστε στον κίνδυνο, όχι σε ένα μόνο τυχαίο έβριμα. Και έτσι το 2018, ο Μέγιο, ο οποίος ήταν προσκεκλεισμένος της εταιρείας κατώτερου γενετικού, πολλοί θα το θυμάστε αυτό, στο ξενοδοχείο Hyatt που κάναμε το συνέδριό μας το Δεκέμβριο του 2018. Είπε ότι ήταν ένα χρόνο πριν να βγούνε οι οδηγίες του 19 και είπε ότι όλοι ξέρουμε ότι η κολποσκόπηση είναι η κεντρική εξέταση. Αλλά τι ακριβώς είναι η κολποσκόπηση? Τι εννοούμε δηλαδή όταν λέγουμε κολποσκόπη? Αυτό οι Αμερικανοί το πέδευαν από το 2015, γιατί όπως ξέρετε οι Αμερικανοί έλυσαν το πρόβλημα με την κυταρολογία, με την ταξινόμηση Bethesda. Έλυσαν το πρόβλημα με τα παθολογανατομικά CIN, Low Seal, High Seal, με το Last Project το 2012. Και από το 2015 είπαν να κάνουν αυτό που είπαν Standardization of Colposcopy. Και να δούνε βασιζόμενοι, όπως βλέπετε εδώ, Evidence-Based Consensus, βασιζόμενοι σε επιστημονικά δεδομένα, πώς θα πρέπει να είναι το Colposcopy Practice. Σε αυτή την αίθουσα εδώ και όπου βρισκόταν ο πολύ αγαπημένος μας Τζο Τζόρνταν διατύπωσε πολλές φορές αυτό το ερώτημα. Είναι η κολποσκόπηση, είναι η εξέταση ή ο κολποσκοπιστ? Κολποσκόπηση μπορείτε να αγοράσετε. Υπάρχει ένα μηχάνημα το οποίο μόνο του ρίχνετε τοξικό και σας βγάζει από πού να πάρετε τις βιοψίες. Μπορεί να το κάνει αυτό ένας γιατρός που ασχολείται με εξωσωματική. Μπορεί να το κάνει ένας γιατρός που ασχολείται με προγεννητικό έλεγχο. Που κάποτε πήρε πιστοποιητικό κολποσκόπησης διαγνωστικής και δεν ξαναπάτησε ποτέ σε συνέδριο. Και δεν ασχολήθηκε ποτέ μα ποτέ με το αντικείμενο. Όσο ξέρω εγώ από εξωσωματική και όσο θα πετύχω εγώ ένα κύκλο να μείνει μια γυναίκα έγκυος, άλλο τόσο θα πετύχει και αυτό να αντιμετωπίσει σωστά μια γυναίκα, βασιζόμενο σε ένα μηχάνημα που θα του πει από πού θα πάρει βιοψίες. Το 2016 δημοσιεύθηκε με βάση τα δεδομένα της ALTS, αυτή εδώ η μελέτη η οποία είναι πολύ σημαντική, επανέρχονται τα χρώματα. Βάλανε και την κολποσκοπική εντύπωση, την εκτίμηση, μαζί με την κυταρολογία, μαζί με το HPV testing. Και βλέπετε ότι όταν όλα είναι αρνητικά, η γυναίκα βρίσκεται στο γαλάζιο. Πάνω δεξιά είναι όλα θετικά. Αυτή η γυναίκα μπορεί να κάνει αμέσως θεραπεία. Δεν χρειάζεται να κάνει ούτε κολποσκόπηση. Μάλιστα μπορεί, αν κάνει κολποσκοπικές βιοψίες και έχει μικροδιαιθητικό, οι βιοψίες να χαλάσουν το παρασκεύασμα και να μην μπορεί να ξέρει ο παθολογανατόμος μετά εάν είναι μικροδιήθηση και πού είναι, πόσο είναι η μικροδιήθηση. Εξαιρετική δουλειά έκανε πριν από τις οδηγίες, τα guidelines του 19, ο Νίκολας Βέστενσεν, ο οποίος έκανε μια παρόμοια δουλειά και βρήκε ότι αριστερά κάτω θα δείτε τις γυναίκες που είναι στο γαλάζιο, στο πράσινο, κολποσκοπική εντύπωση αρνητική, HPV, τεστ αρνητικό, PAP αρνητικό. Οι γυναίκες όμως που είναι πάνω δεξιά έχουν πάνω από 60% και 80% κίνδυνο για CIN3 ή καρκίνο. Αυτές μπορούν να κάνουν αμέσως ένα loop, γιατί μπορεί να ξεφύγει διαιτητικός καρκίνος από το μη έμπειρο κολποσκόπου. Και θα σας πω τι σημαίνει αυτό. Πώς λοιπόν βρίσκουμε τον κίνδυνο που έχει μια γυναίκα? Εμείς οι παλιοί το ξέρουμε αυτό. Το λέμε για τους καινούριους. Η ηλικία της γυναίκας. Όσο μεγαλώνουμε αυξάνεται ο κίνδυνος για καρκινογένεση. Καρκίνο δεν κάνει εύκολα το κοριτσάκι στα 18. Τα κυταρολογικά αποτελέσματα. Δεν πετάμε το PAP.
μας δίνει πολλές, μα πάρα πολλές χρήσιμες πληροφορίες και κερδίζουμε πολλά περιστατικά τα οποία χάνονται αν δεν το χρησιμοποιήσουμε. Το HPV testing. Δεν νοείται στη σημερινή εποχή να μην κάνουμε HPV testing, γιατί η ευαισθησία του είναι μεγάλη. Δεν θα το κάνουμε κάθε 6 μήνες ούτε κάθε χρόνο. Κάθε 5 χρόνια είναι ok. Μπορεί να γίνει και κάθε 3 χρόνια, όπως λένε οι οδηγίες της ΕΜΓΕ. Αλλά κάθε 5 χρόνια, λένε οι διεθνείς εταιρείες, και οι Αμερικανικοί και οι Ευρωπαϊκές, και είναι μια χαρά. Αν έχει εμβολιαστεί η γυναίκα, αν έχει κάνει μια γυναίκα καρδασίλε νέα, έχει 90% κάλυψη, δεν μπορεί να κάνει κάθε χρόνο ΠΑΠ αυτή η γυναίκα. Το προηγούμενο screening τι έδειξε, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Οι προηγούμενες ιστολογικές, γυναίκες που είχαν παλιά CIN3, τις παρακολουθούμε, όπως ξέρετε, για 25 χρόνια και τις παρακολουθούμε πιο συχνά. Δεν μπαίνουν όλες οι γυναίκες στον ίδιο σάκο. Και βέβαια το HPV typing που προχωρεί συνέχεια και δεν θα είναι μεθαύριο μόνο για τον 16-18, τώρα έχει βρεθεί ότι και ο 31 είναι σαν το 18, για τον 33 και το 45 ξέραμε. Και βέβαια η μεθυλίωση έχει τη θέση της στο P16 και το KI67, το SYNTECH, είναι πάρα πολύ χρήσιμο για τους κυταρολόγους, από ό,τι αποδεικνύεται από τις μελέτες που τώρα τρέχουν στην Αμερική. Το ερώτημα του Τζόρνταν. Η διαχείριση των περιστατικών πρέπει να γίνεται από γιατρούς εξειδικευμένους στην παθολογία τραχύλου. Και γι' αυτό ήταν απαραίτητο το σεμινάριο που γινόταν κάθε χρόνο επί 20 χρόνια. Ποια περιστατικά χρειάζονται κολποσκόπηση θα τα κρίνει ο γιατρός που είναι εξειδικευμένος στην παθολογία τραχύλου. Ποιες δεν χρειάζονται βιοψίες, ποιες χρειάζονται βιοψίες, πόσες βιοψίες, σε ποιες περιπτώσεις είναι καλύτερα να γίνει αφαιρετική θεραπεία χωρίς να προηγηθούν βιοψίες, βλέπε μάικρο και αδενοκαρκίνωμα. Ποια θεραπεία για ποια ασθενή. Υπάρχει το application, είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Για τον μη ειδικό γιατρό, δεν σας λέω ότι το screening του τραχύλου θα το κάνουμε μόνο εμείς που ασχολούμεθα, για όνομα του Θεού. Για αυτούς τους γιατρούς υπάρχει το application. Στο application θα βάλουν τις πληροφορίες που χρειάζονται και θα τους βγάλει τον κίνδυνο. Για να γίνει αυτό το application, συνεργάστηκαν 25 επιστημονικές εταιρείες στην Αμερική. Δεν είναι κάτι τυχαίο. Όπως σας είπα, έβαλαν τον κίνδυνο για κολποσκόπηση στο 4% και βάσει αυτού του κινδύνου, το application σας δείχνει τι να κάνετε. Ο αλγόριθμος που είναι κάτω από το application είναι αυτός που βλέπετε στις οθόνες σας. Εσείς όμως δεν είναι ανάγκη να θυμάστε τον αλγόριθμο, τα έχετε όλα έτοιμα. Άρα ο εξειδικευμένος γιατρός συλλέγει στοιχεία από το ιστορικό της ασθενούς και τα βλέπετε αυτά τα στοιχεία από το screening. Έχει μια κολποσκοπική εντύπωση, πρέπει να δει τη ζώνη μετάπλασης και όλα αυτά τα στοιχεία τα επεξεργάζεται και αποφασίζει ποια θεραπεία για ποια ασθενή. Είναι αυτονόητο ότι πρέπει να γνωρίζει τη φυσική ιστορία του καρκίνου του τραχύλου της μήτρας. Είναι αυτονόητο ότι πρέπει να συνιστά εμβολιασμό στα κοριτσάκια. Αλλά εκείνο που, γιατί αυτό είναι η πρωτογενής πρόληψη, αλλά εκείνο που έχει σημασία για τη δευτερογενή πρόληψη είναι ο γιατρός να έχει στο μυαλό του αυτό. Το CIN2 και το CIN3 είναι υψηλόβαθμη η αλλίωση. Και μάλιστα το CIN3 είναι η αλλίωση που σίγουρα χρειάζεται θεραπεία, γιατί τα CIN2 τώρα πριν τα 25 δεν τα θεραπεύουμε, τα παρακολουθούμε. Ο Σίφμαν ήταν ο πρώτος που έδειξε τη φυσική ιστορία τις λίμωξες. Αυτές που μολύνονται με το γαλάζιο, σε αυτές που επιμένει η λίμωξη με το κόκκινο, με τη μικρή λωρίδα πάνω-πάνω, αυτές που θα κάνουν υψηλόβαθμες αλλοιώσεις. Ίδια ευρήματα σε μια χρονιά μετά από τους Ροντρίγκες και συνεργάτες, ίδια ευρήματα από την Αθήνα Trial, ίδια ευρήματα από όλες τις μελέτες. Εξαιρετικό του Σίφμαν το διάγραμμα αυτό, το οποίο δείχνει και τη φυσική ιστορία και το χρόνο που έχουμε να προλάβουμε τον καρκίνο του τραχύλου της μήτρας, είμαστε πανευτυχείς, γιατί γίνεται η λίμωξη. Μετά από χρόνια γίνεται η προκαρκινική αλλίωση. Μετά από χρόνια γίνεται ο καρκίνος. Αυτό που έχει ένας γιατρός στο ιατρείο του, μία PCR που λέει HPV16 και την άλλη μέρα λέει στη γυναίκα έλα για λουπ, είναι έγκλημα. Από το 2005 η Μισελ Καν στο Σαν Φρανσίσκο είχε δείξει αυτή την είχε κάνει αυτή τη μελέτη. Έχει σημασία με τι τύπο ιού έχουμε να κάνουμε. Όταν έχουμε επιμένουσα λίμωξη,
Σε αυτή τη μελέτη οι γυναίκες έκαναν κάθε χρόνο HPV τεστ. Η επιμένουσα λίμωξη για τον HPV 16 είχε κίνδυνο 18% η γυναίκα να κάνει CIN3 στη δεκαετία. Για τον HPV 18, όπως βλέπετε, είχε μικρότερο. Για τους υπόλοιπους HPV είχε μόνο 5%. Άρα ο γιατρός δεν είναι να κολποσκοπεί, να βρει πού είναι η θέση να πάρει τη βιοψία, και αυτό πρέπει να το κάνει. Και πρέπει να το κάνει καλά και πρέπει να είναι καλά εκπαιδευμένος. Αλλά πρέπει να ξέρει όλη τη φυσική ιστορία, τι γίνεται από κάτω, για να αντιμετωπίσει το περιστατικό. Και να εστιάζει την προσοχή μόνο εδώ. Και γιατί σας το λέω αυτό. Βασικός κανόνας της ιατρικής είναι ο Φελέιν ή Μιβλάπτιν. Εζήσαμε 3 δεκαετίες με εξαιρετικά ενδιαφέροντα γεγονότα στην HPV λίμωξη και την καρκινογένεση. Είμαστε πανευτυχείς που σπουδάσαμε ένα αντικείμενο το οποίο μας εξέπληξε, μας ενθάρρυνε, μας αποζημίωσε. Αλλά σε αυτή τη διαδρομή είδαμε ότι στην αρχή ήμασταν υπερβολικοί. Δεν ξέραμε την νόσο. Τη φυσική ιστορία δεν τη γνωρίζαμε. Και εδώ είναι το πρόβλημα. Δείτε αυτό το κοριτσάκι 22 χρονών, χωρίς παιδιά φυσικά, ελεύθερο ατομικό ιστορικό, αναφέρει ιστορικό HPV λίμωξης πριν από 4 χρόνια, όταν ήταν 18. Τώρα όταν είναι 18 δεν κάνουν ούτε ΠΑΠ, το ΠΑΠ το ξεκινάμε στα 21 και αυτός είναι ο λόγος. Ήρθε στο ιατρείο μου πρόσφατα για δεύτερη γνώμη, επειδή ο προηγούμενος γιατρός της είπε να κάνει loop. Πριν από 4 χρόνια, όταν αποφύτησε από το Λύκειο, το 2018 έκανε ένα τεστ Παπα-Νικολάου που έδειξε λόγο ΣΥΛ, έλεγχος ρουτίνας, στα 18. Ακολούθησε αναζήτηση HPV με αναλυτική PCR. Λάθος. Μόνο τα αναγνωρισμένα από το FDA HPV τεστ. Η αναλυτική PCR και 10 DNA να έχεις βγαίνει θετική. Πρέπει να έχεις υγικό φορτίο για να έχεις λίμωξη. Η αναλυτική PCR βγαίνει ψευδώς θετική αν δεν τηρούνται οι προδιαγραφές στο εργαστήριο. Η αναλυτική PCR δεν είναι αξιόπιστη αν γίνεται στο εργαστήριο και δεν γίνεται από μηχάνημα όπως πρέπει. Γίνεται αυτό που λένε in-house PCR. Βρέθηκαν λοιπόν σε αυτό το παιδάκι 16-61-89. Εντάξει για το 16. Πώς θα διαχειριστεί ο γυναικολόγος αυτό το μευτήριο την πληροφορία ότι η γυναίκα έχει τον 61 και τον 89. Αυτό που λέει να δούμε ποιον τύπο έχεις. Πώς θα διαχειριστείς αυτή την πληροφορία. Βιοψία CIN1, φυσικό. Ακολούθησε loop. Το πρώτο της loop, 18 χρονών. Ιστολογική CIN1. Το 19 γινόταν το τεστ Παπα-Νικολάου κάθε 4 μήνες. Ένα παιδί 19 χρονών θα κάνει αύριο καρκίνο. Κάθε 4 μήνες. Το 20 εμφάνισε οξυδενή κονδυλώματα εδίου. Φυσικό είναι. Σήμερα τα έχει με τον Γιώργο, αύριο τα έχει με τον Γιάννη. Οι HPV πάνε και έρχονται πάνω στο επιθήλιο. Ακούω να ενισχύσουμε την άμυνά μας, να πάρουμε, να κάνουμε. Τι να κάνουμε. Όλα τα παιδιά θα περάσουν HPV λοιμώξεις. Σε κολποσκοπικές βιοψίες πάλι διαγνώστηκε το 20-CIN1. Ακολούθησε καυτηριασμός των κονδυλωμάτων του εδίου, που προφανώς ήταν μάλλον από τους 6 και 11, και δεύτερο loop λόγω του CIN1. Η παρακολούθηση συνεχίστηκε ένα εξάμηνο, τώρα με τεστ Παπα-Νικολάου το 2021. Το 2022 τον Ιανουάριο, 22 χρονών, τεστ Παπα-Νικολάου λόγω ΣΥΛ. Άλλαξε γιατρό. Έγινε κολποσκόπηση από τον καινούριο γιατρό. Ελήφθησαν βιοψίες και διαγνώστηκε CIN1. Συστήθηκε loop, το τρίτο. Δεν είναι το μοναδικό περιστατικό. Εμείς που εξειδικευόμαστε, μαζεύουμε κάθε μέρα, πονάμε γι' αυτό. Κάθε μέρα μαζεύουμε 2-3 τέτοια περιστατικά, πιστέψτε με. Είναι οδυνηρά. Πώς ήρθε στο ιατρείο για δεύτερη γνώμη. Το βασικό της ερώτημα είναι πότε θα καθαρίσω από τον HPV. Αυτό το πότε θα καθαρίσω από τον HPV. Να τρώω σκόρδα για να καθαρίσω από τον HPV. Να πίνω πράσινο τσάι για να καθαρίσω από τον HPV. Να παίρνω βιταμίνες για να καθαρίσω από τον HPV. Οι HPV βρίσκονται πάνω στους ανθρώπους με τους οποίους κάνουμε παρέα. Ο ένας HPV φεύγει και ο άλλος HPV έρχεται. Είναι σαν να αντιμετωπίζουμε το συνάχι, σαν να είναι πνευμονία. Το ιστορικό της αναφέρει 6 σεξουαλικούς συντρόφους, το οποίο θεωρείται φυσικό για τα παιδιά αυτής της ηλικίας. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο μάταιο είναι να κυνηγάμε ένα HPV. Η κολποσκοπική της εικόνα πάλι είναι μετάπλαση.
και Λούσιλ. Ο τράχυλος της όμως, λίγο πριν το τρίτο λουπ, είναι 23 χιλιοστά, αντί για 35. Είναι ένα πρόβλημα, δεν είναι? Ο ρόλος της κολποσκόπησης δεν είναι να βρίσκουμε αλλοιώσεις. Αυτό είναι το σλόγγαν των Αμερικανών σε κάθε ομιλία. Λέγοντας αλλοιώσεις, δεν εννοούμε τις υψηλόβαθμες ούτε τον καρκίνο. Εννοούμε αυτές τις αλλοιώσεις για τις οποίες συζητάμε. Είναι ένα κοινωνικό πρόβλημα. Γιατί? Γιατί βασιζόμαστε στην επιστήμη. Τι λέει η επιστήμη, τι λέει η επιδημιολογία? Δείτε ηλικίες γυναικών και συχνότητα καρκίνου. Δείτε, από τα 0 μέχρι τα 19, η συχνότητα καρκίνου είναι 0,1 στις 100.000 κοπέλες. Δηλαδή είναι 1 στο εκατομμύριο. Που σημαίνει ότι πρέπει να ελέγξουμε 1 εκατομμύριο κορίτσια για να βρούμε ένα καρκίνο. Αν ελέγξουμε 1 εκατομμύριο κορίτσια και ακολουθήσουμε την πολιτική που ακολούθησε ο συνάδελφος στο περιστατικό που σας έδειξα, δεν θα μείνει τράχυλος για τράχυλος. Εδώ το screening θα κάνει πιο πολύ ζημιά από το καρκίνο. Τη σπάνια νόσο δεν την κάνουμε screening. Αυτή είναι μελέτη από το 2004, την έχουμε δει όλοι, από το Manchester. Τώρα αυτά τα ποσοστά που είναι 25% επιμόλυνση από κάθε HPV και από high risk στις ηλικίες αυτές 20-25, αυτά τα ποσοστά τώρα είναι 35% και 40%. Γι' αυτό και δεν συνιστάτε σε αυτές τις ηλικίες HPV test και συνιστάτε μόνο PAP test. Γιατί όλα αυτά τα κοριτσάκια θα βρεθεί ο 16 σε ποσοστό 35% σύμφωνα με αμερικανική μελέτη τελευταία και θα υποστούν από πολλούς συναδέλφους που δεν γνωρίζουν και δεν θέλουν να μάθουν και δεν θέλουν να ακούσουν guidelines, θα υποστούν loop. Άρα έχουμε μια νέα εποχή στην πρόληψη του καρκίνου του τραχύλου της μήτρας. Εκτίμηση κινδύνου και management, διαχείριση βάσει της εκτίμησης κινδύνου, όπως γίνεται με όλους τους καρκίνους στην ιατρική. Ποια στοιχεία μας βοηθάνε για την εκτίμηση κινδύνου? Η ηλικία, το πρόσφατο HPV test, το πρόσφατο τεστ Παπα-Νικολάου. Για τις ηλικίες πριν τα 25 μιλάμε μόνο για τεστ Παπα-Νικολάου. Τα αποτελέσματα, όπως σας είπα προηγούμενων εξετάσεων, και φυσικά και ο εμβολιασμός. Το application. Μπαίνετε στην πρώτη σελίδα, κάνει 10 δολάρια. Πιστέψτε με, είναι εύκολο και πολύ φτηνό. Το κατεβάζετε στο κινητό σας. Διαλέγετε ηλικία και από κάτω έχει κατηγορίες. Τι θέλετε? Θέλετε πώς να διαχειριστείτε τα screening αποτελέσματα, όπως λέει η πρώτη? Θέλετε να αξιολογήσετε τρίτη επιλογή μια κολποσκοπική βιοψία? Θα βάλετε τα στοιχεία και θα το κάνετε. Έχετε μια γυναίκα 30 ετών που είναι HPV αρνητική και έχει low seal. Σήμερα αυτή τη γυναίκα, αυτός που ξέρει, δεν θα την κάνει κολποσκόπηση. Την κάναμε παλιά. Είναι low seal HPV αρνητικό, δεν θα την κάνουμε κολποσκόπηση. Πάμε λοιπόν στο application. 30 με 65 είναι η ηλικία, το είπαμε. Βάζουμε διαχείριση αποτελεσμάτων από το screening. Συμπληρώνουμε ότι έχουμε HPV τεστ αρνητικό. Συμπληρώνουμε ότι η κυταρολογία λέει low seal. Μας κάνει ένα confirmation, μια διαβεβαίωση και μας λέει αυτά έγραψες, αυτά είναι. Βάσει αυτών θα σου πω τι θα κάνεις. Και μας λέει τι να κάνεις. Δεν μας λέει να κάνεις κολποσκόπηση. Μας λέει σε ένα χρόνο να την ξαναδείς. Αλλά όταν θα την ξαναδείς, να κάνεις HPV test. Και μας βγάζει από κάτω ότι ο κίνδυνος που λέγαμε πριν για την πενταετία για CIN3 είναι 2%. Να κάνει αυτή η γυναίκα μέσα στην πενταετία. Γι' αυτό είναι ασφαλές σε ένα χρόνο να ξανάρθει. Επανέρχομαι και τελειώνω. Εκτός από τον εντοπισμό των αλλοιώσεων που είπαμε διεξοδικά, έχουμε και τη συμβολή της κολποσκόπησης στο σχεδιασμό της θεραπείας. Προκειμένου να θεραπεύσουμε τις high seal, αλλά και να αποκλείσουμε τον καρκίνο. Οι νέοι δεν το έχετε ζήσει αυτό. Δεν έχετε ζήσει την γονιδιεκτομή με νυστέρι, με χρήση ραμάτων Στουρμντορφ, να κολοβώνουμε τον τράχυλο, να φέρνουμε το επιθύλιο του κόλπου από πάνω και να μην μπορεί η γυναίκα να κάνει παιδί. Ευτυχώς έχει προχωρήσει η επιστήμη. Αλλά η επιστήμη προχώρησε χάρη στην κολποσκόπηση. Αν δεν υπήρχε κολποσκόπηση, θα ήμασταν ακόμα εδώ. Ο ρόλος κολποσκόπησης είναι διτός, ήταν αυτός που είπαμε στο πρώτο μέρος ομιλίας, αλλά είναι σπουδαίος και αυτός ο ρόλος.
Είναι σπουδαίος ο ρόλος της κολποσκόπησης στο σχεδιασμό της θεραπείας. Προσαρμόζουμε το είδος της επέμβασης και την ανάλογη τεχνική στο περιστατικό. Εξυπακούεται ότι αυτό το κάνει ο άνθρωπος που ξέρει. Και αν ένας συνάδελφος έχει μια ασθενή και δεν γνωρίζει, πάει στο τμήμα κολποσκοπήσεων και συμβουλεύεται το συνάδελφο που ξέρει. Όπως κάνουμε και εμείς όταν κάνουμε β' επί 5, δεν το κάνουμε εμείς. Πάμε και το κάνει ο συνάδελφος που ξέρει. Λαμβάνουμε υπόψη τον τύπο της ζώνης μετάπλασης και τις αδενικές κρύπτες που πηγαίνουν 6 χιλιοστά βάθος. Τύπος μετάπλασης 1, 2, 3. Ανάλογα σχεδιάζουμε τι θα κάνουμε. Ζώνη μετάπλασης 1. Θα κόψουμε, όπως βλέπετε, πιο ρηχό κομμάτι. Έχουμε και τη γονιμότητα της γυναίκας. Ζώνη μετάπλασης 2. Θα πάμε πιο βαθιά. Αυτό το η Cecil Wright το ονόμασε η γεωμετρία του CIN πριν από 30 χρόνια. Πρέπει να ξέρει και τη γεωμετρία του CIN την ξέρει ο γιατρός που ασχολείται με την παθολογία τραχύλου. Άρα, αυτός που κάνει την κολποσκόπηση, αυτός θα προσαρμόσει τη θεραπεία σύμφωνα και με την εμπειρία του, γιατί είναι ποια μέθοδο ξέρει και εκείνος καλά. Και θα κάνει loop ή θα κάνει laser εκτομή και θα κόψει την κορυφή του κόνου με ένα ψαλίδι, αν φοβάται αδενοκαρκίνωμα ή διείδηση, ή θα κάνει κονοειδή μενιστέρι. Αν είναι να κάνει loop, το πέρασμα, με ένα πέρασμα πρέπει να βγάλει τη ζώνη μεταπλάσης. Αλλιώς να χρησιμοποιήσει δεξιά, βλέπετε τη βελόνη. Εάν δεν μπορεί να αποκλειστεί η διείδηση, κάνουμε την κονοειδή μενιστέρι. Απλώς θεραπεία δεν χρησιμοποιούμε Στουρμντορφ. Δεν χαλάμε τον τράχυλο. Και επανέρχομαι για τρίτη φορά στο ερώτημα του Τζόρνταν. Ο εξειδικευμένος γιατρός γνωρίζει τα όρια της εξέτασης. Παλιά στα σεμινάρια οι κυταρολόγοι νόμιζαν ότι εμείς στην κολποσκόπηση έχουμε το 100%. Αν δεν το έχουμε. Στα καλύτερα χέρια η κολποσκόπηση έχει το 80 με 90%. Ξέρει ο εξειδικευμένος γιατρός ότι όσες κολποσκοπικές βιοψίες και να πάρει από εδώ, ο καρκίνος μπορεί να είναι μέσα στο σωλήνα ή να είναι από κάτω από το επιθήλιο. Και αυτό να βρει CIN3. Γνωρίζει ότι κάτω από την υπερκεράτωση αυτή δεν μπορεί να αποκλείσει τον καρκίνο. Δεν θα πάρει βιοψίες, θα κάνει κονοειδή. Ξέρει ότι αυτός ο τράχυλος από την περιοχή με τη διάβρωση είναι εκείνο ο καρκίνος, δεν είναι καρκίνος, είναι καρκίνος μέσα στο σωλήνα. Τι να κάνει. Ξέρει όμως πώς να σχεδιάσει. Αυτό να σας πω εγώ τι έχει, γιατί μου στέλνει στο γιατρείο να κάνω μια κολποσκόπηση και λέει, ωραία, πες μου να κάνω ένα loop, εγώ που είμαι στα τρίκαλα. Τι γίνεται αυτό. Το loop θα το κάνει κάποιος που ξέρει κολποσκόπηση, που θα το κάνει υπό κολποσκοπικό έλεγχο. Μπορεί ένας γιατρός που δεν είναι εξειδικευμένος να πάει να πάρει από το λευκό επιθήλιο που μας αρέσει πολύ. Ο καρκίνος είναι στη διάβρωση. Στη δεξιά εικόνα ο καρκίνος είναι κάτω από την υπερκερατοσική αλλίωση. Το ΠΑΠ εδώ βγαίνει αρνητικό. Ο εξειδικευμένος γιατρός πρέπει να γνωρίζει τα όρια του, γιατί έχουμε κι άλλο ένα πρόβλημα. Οι συνάδελφοι που σήμερα εκπαιδεύονται στην κολποσκόπηση δεν βλέπουν καρκίνους. Εμείς οι πιο παλιοί το ξέρουμε καλά, γιατί δεν το λέμε εγωιστικά. Αν δεν δεις 100 καρκίνους, αν δεν δεις 100-200 CIN3, δεν μπορείς να είσαι σίγουρος. Εδώ ήθελα να σας πω ότι είναι και τα δύο περιστατικά καρκίνου. Κάποιος ψάχνει να βρει το λευκό επιθήλιο, αλλά ο καρκίνος είναι εκεί που υπάρχει αυτή η μικρή αιμορραγία. Και αυτό το κίτρινο, το σαθρό επιθήλιο, το νεκρωμένο, το οποίο δυστυχώς δίνει και ψευδώς αρνητικό ΠΑΠ. Και τελειώνω. Το αδενοκαρκίνωμα είναι ένα πρόβλημα. Πολύ μεγάλο πρόβλημα και πολύ επικίνδυνο πρόβλημα. Το αδενοκαρκίνωμα πολλές φορές υπάρχει, συνυπάρχει με το πλακώδες και είναι από κάτω από τις αλλίωσεις του πλακώδους. Το αδενοκαρκίνωμα έχει θέμα με την κολποσκόπηση. Έχουν περιγραφεί τρεις τύποι κολποσκοπικών αλλίωσεων. Δεν έχει grading για το αδενοκαρκίνωμα. Έχουν περιγραφεί τρεις τύποι κολποσκοπικών αλλίωσεων. Η διεύρυνση των αδενικών κρυπτών, αυτή η εικόνα. Το σαρακοφαγωμένο αυτό στην αριστερή εικόνα. Και η υπερκερατοσική βλάβη στη δεξιά εικόνα, που είναι η πιο σπάνια περίπτωση αδενοκαρκινώματος. Αλλά πιστέψτε με, και όπως θα δείτε και από επίσημα χείλη, το αδενοκαρκίνωμα δεν. Στην κολποσκόπηση δεν μπορείς να είσαι σίγουρος. Επισήμως λοιπόν οι οδηγίες της Αμερικάνικης εταιρείας
είναι ότι η κολποσκοπική αξιολόγηση των αλλοιώσεων δεν είναι αξιόπιστη όταν έχετε EIS. Το HPV test δεν αλλάζει τον τρόπο διαχείρισης των περιστατικών. Μη σας στείλουν από το κυταρολογικό EIS και εσείς πάτε να κάνετε HPV testing. Δεν είναι εύκολο να προσδιοριστεί η έκταση των αλλοιώσεων. Συχνά επεκτείνεται στον ενδοτραχυλικό σωλήνα και δεν μπορεί να υπάρξει βεβαιότητα για την πλήρη αφαίρεσή του. Μπορεί να υπάρχουν δορυφορικές αλλοιώσεις. Εάν τα όρια εκτομής στην γονοειδή, να το θυμάστε αυτό, είναι αρνητικά, η πιθανότητα υπολειμματικής νόσου είναι 20%. Εάν τα όρια εκτομής είναι θετικά, τελείωσα. Εάν τα όρια εκτομής είναι θετικά, η πιθανότητα υπολειμματικής νόσου είναι 90%. Τελείωσα λοιπόν με τρεις φωτογραφίες. Δεν είναι μόνο η πρώτη φωτογραφία, δεν είναι από πού να πάρουμε τη βιοψία. Είναι να γνωρίζουμε όλη τη φυσική ιστορία και να μπορούμε να διαχειριζόμαστε. Είναι να σχεδιάσουμε σωστά τη θεραπεία. Σας θυμίζω ότι 21 με 23 Οκτωβρίου έχουμε το συνέδριο της εταιρείας κατώτερου γεννητικού. Όπως γνωρίζετε, είναι για καρκινογένεση στο κατώτερο γεννητικό σύστημα και για νοσήματα εδίου κόλπου. Αυτό θα γίνει το 2022 και από την επόμενη χρονιά, το 2023, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας έχει αποφασίσει ότι θα γίνονται κάθε χρόνο δύο σεμινάρια. Το ένα σεμινάριο θα γίνεται το πρώτο εξάμηνο του έτους και θα αφορά την καρκινογένεση στο κατώτερο γεννητικό σύστημα και τον προκτό. Το δεύτερο σεμινάριο θα γίνεται στο δεύτερο εξάμηνο του έτους σε συνεργασία με τους δερματολόγους, γιατί η εταιρεία του κατώτερου γεννητικού συστήματος είμαστε μισή δερματολόγοι, μισή γυναικολόγοι, και θα αφορά σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα εδίου κόλπου, εδιοδυνίες, εμεινόπαυση και όλα τα άλλα προβλήματα. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Να ευχαριστήσουμε πολύ τον κύριο Μορτάκη. Μπορεί να υπερεύει το χρόνο, αλλά ήταν τόσο ενδιαφέροντα, τόσο για το σκοπό που βρισκόμαστε όλοι εδώ σήμερα, που έχει εκπαιδευτικό χαρακτήρα καθαρά αυτό το σεμινάριο, που ήταν τόσο χρήσιμα και τόσο ωραία έτσι με τον γλαφυρικό τρόπο που τα, πάνω στο ρόλο της κολποσκόπησης, που δεν υπήρχε, δεν μπορούσαμε να τον διακόψουμε. Ευχαριστώ πολύ. Μία σύντομη ερώτηση από το ακροατήριο πριν προχωρήσουμε στον τελευταίο μιλητή, παρακαλώ. Αλέξανδρε, ευχαριστούμε πάρα πολύ για το review που έκανες. Πήγες πίσω πολλά χρόνια. Έχω δύο ερωτήσεις. Με τρόμαξες λίγο. Η πρώτη είναι, από κλινικό ενδιαφέρον, πόσο από τα ωραία αυτά έδειξες τελευταία ωραία slides με high grade, με καρκίνους. Πόσες γυναίκες βλέπεις ή βλέπει ο μέσος γυναικολόγος, πόσα τέτοια περιστατικά βλέπεις το χρόνο? Πολύ λίγα. Ή κανένα. Αυτό είναι το πρόβλημά μας. Okay. Επομένως, είμαστε σε μια νέα εποχή. Μια νέα εποχή. Που δεν βλέπουμε high grade ούτε καρκίνο. Και αυτό το οφείλουμε στο εμβόλιο. Που σε μεγάλα ογκολογικά κέντρα του εξωτερικού έχουν πρόβλημα, γιατί οι καινούργοι γυναικολόγοι ογκολόγοι δεν θα ξέρουν να χειρουργούν καρκίνο τραχυλομήτρας. Επομένως, ας μην τρομάζουμε όλους αυτούς τους νέους γυναικολόγους. Όχι, αλλά αν υπάρξει και ένας καρκίνος, να μην τον χάσουμε. Το δεύτερο είναι, για να είμαι πολύ σύντομος, ακούω όλα αυτά τα λογισμικά, τους αλγόριθμους και όλα τα άλλα, που νομίζω, και όλες τις άλλες πληροφορίες, που νομίζω είναι άδικο και είναι δύσκολο να περιμένουμε από ένα γυναικολόγο που κάνει γυναικολογία και ξέρει και κολποσκόπηση, δεν είναι άριστος, να διαχειριστεί όλες αυτές τις πληροφορίες. Και νομίζω θα πρέπει να δίνουμε και ορισμένες άλλες πληροφορίες, να κάνουμε πιο απλά τα πράγματα, γιατί δεν χρειάζεται πάντα να έχουμε όλα αυτά τα λογισμικά. Και αυτό ήταν απαραίτητο το σεμινάριο το οποίο κάνατε επί τόσα πολλά χρόνια, γι' αυτό σας είμαστε ευγνώμονες και εμείς και όλοι, εγώ δεν είμαι και πολύ μικρότερος από εσάς, αλλά όλη η γενιά των νέων γιατρών, γι' αυτό έχετε γράψει ιστορία και πραγματικά είσαστε και ο ιδρυτής της εταιρείας και πραγματικά λείπει πάρα πολύ αυτό το σεμινάριο και πρέπει να γίνει. Πρέπει να γίνεται. Ευχαριστώ πολύ. Δεν το είπα γι' αυτό το λόγο. Πραγματικά σε ευχαριστώ και ξέρω τη δουλειά που έχεις κάνει όλα αυτά τα χρόνια.
αλλά κάπου πρέπει να αποφασίσουμε πώς θα βοηθήσουμε τους νέους γιατρούς πιο πρακτικά, πιο καλά. Ναι. Συμφωνώ ότι έχουμε πρόβλημα με την υπερθεραπεία, αλλά μην τους μπερδεύουμε ακόμη περισσότερο. Εκεί έχω ένα δίλημα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Μία ακόμα πολύ σύντομη ερώτηση, διότι έχουμε φύγει πάρα πολύ από το χρόνο. Πολύ σύντομη, ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Θα σε συγχαρώ θερμότατα για την καταπληκτική ομιλία που δείχνει πραγματικά την εξειδίκευσή σου. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που είπες, ότι με το κάθε τι θα πρέπει να ασχολείται ο εξειδικευμένος, και ξέρεις από μένα ότι πραγματικά δεν ασχολούμαι με τέτοια πράγματα, τα στέλνω στους ειδικούς, εκ των οποίων ο ένας είσαι εσύ. Εκείνο που θα ήθελα με την ευκαιρία αυτή, και επειδή η αίθουσα, δόξα τω Θεώ, είναι γεμάτη από συναδέλφους γυναικολόγους, να πω το ίδιο εγώ και για το μαστό. Όσοι εκ των γυναικολόγων δεν ασχολούνται με το μαστό, δεν γνωρίζουν μάλλον το μαστό, καλό θα είναι να τον στέλνουν στον εξειδικευμένο, για να μην έχουν στη συνέχεια και τις συνέπειες, δυστυχώς, που σήμερα βλέπουμε πάρα πολλές. Αυτό να γίνει έτσι μία συσχέτιση των δύο, και να στέλνουν τα εξειδικευμένα στους ασχολούμενους με την κολποσκόπηση και το τράχυλο, αλλά και τον μαστό, πιστέψτε με. Ευχαριστώ. Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ για την εξαιρετική ομιλία. Όντως φύγαμε από το χρόνο. Όσο ανεβαίνει η κυρία Παυλάκη, την οποία θα προσκαλέσω τώρα, να σας πω ότι πολύ ωραία φέρατε στο διαδίκτυο. Ενημερώνομαι ότι εκτός από τη γεμάτη αίθουσα, στο διαδίκτυο παρακολουθούν ταυτόχρονα περίπου 260 άτομα, ενώ στη σελίδα στο YouTube έχουν μπει 738. Οπότε συγχαρητήρια στους διοργανωτές, πραγματικά εξαιρετικοί. Δηλαδή, υπολογίζοντας όλα αυτά, είναι πάνω από 1.000 άτομα που παρακολουθούν. Νομίζω ότι είναι μια εξαιρετική συμμετοχή. Και είναι μεγάλη χαρά για μένα να προσκαλέσω στο Βήμα την κυρία Κίτη Παυλάκη, ομότιμη καθηγήτρια παθολογικής ανατομικής του ΕΚΠΑ, διευθύντρια στο Παθολογοανατομικό Εργαστήριο ΙΑΣΟ, και δεν είναι γραμμένο εδώ στο πρόγραμμα ότι είναι το πρόσωπο αναφοράς της παθολογικής ανατομικής του γυναικολογικού συστήματος στην Ελλάδα και εν πολλής και στην Ευρώπη. Έλα, στην Ελλάδα σαφώς. Οι κούριερ πάνε και έρχονται στην κυρία Παυλάκη, την οποία ευχαριστούμε πολύ για τη μακροχρόνια παρουσία της σε αυτό το χώρο. Και με μεγάλη χαρά θα ακούσουμε την ομιλία σας, κυρία Παυλάκη. Το καλύτερο μου είναι ότι είδα την κυρία Μπατιστάτου εδώ σήμερα. Εγώ, να δω, αυτό πώς δουλεύει, ξέρεις, αν... Όχι. Όχι, θέλω το δίκτυ. Δίκτυ έχουμε. Ναι, είναι εδώ στη μέση. Λεπτά. Νομίζω ότι πρέπει να είναι κεντρικό. Δεν δουλεύει όμως. Να τούτο. Όχι, το πάνω-πάνω αλλάζει. Το πάνω-πάνω αλλάζει. Εμένα γιατί μου αλλάζει το πάνω-πάνω. Το πάνω-πάνω. Και δεν μπορεί να δείτε και εδώ πέρα. Το πάνω-πάνω αυτό. Μπορεί να δείτε και στο λάπτοπ, αν θέλετε, να μην γυρνάτε. Δεν βλέπω κιόλας. Μπορεί να δείτε στο λάπτοπ. Α, έτσι, με αυτό. Όχι, με αυτό, πάνω-πάνω. Τι πράγματα είναι αυτά. Αν τα ήξερα πώς τα ξέρατε εσείς, θα ανέλαμβανα εγώ το pointer, αλλά δεν είμαι σίγουρη, οπότε θα το κάνετε μόνοι σας, κύριε Παυλάκη. Δεν ξέρω πόσο χρόνο έχω, αν μου άφησε ο κύριος Μορτάκης καθόλου χρόνο να μιλήσω. Έχετε μείον χρόνο, αλλά έχω κάθε μείον χρόνο. Έχει το δικό του χρόνο, παίρνει το δικό του πουλ. Οπότε... Το ακριβώς, παίρνει το δικό της πουλ. Ναι, αλλά πρέπει να σεβόμαστε το ακρατήριο. Αλλά τη χαρά να μιλήσει. Μία παθολογοανατόμος με την δική σας εξειδίκευση δεν είναι. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Οπότε έχετε τα 20 λεπτά. Λοιπόν, εγώ σε ευχαριστώ πολύ και τον κύριο Μπιλεράκη, και που με κάλεσε, και τον ευχαριστώ που μου δίνει την ευκαιρία να μιλήσω σε μια ομάδα καινούργιων γιατρών που έχουν έρθει τώρα στο ΙΑΣΟ και που δεν γνωρίζουν τον τρόπο με τον οποίο εμείς στο εργαστήριο χειριζόμαστε διαγνωστικά αυτές τις αλλοιώσεις του τραχύλου. Θα σας μιλήσω λοιπόν σήμερα για τις αλλοιώσεις της ένδοψης φυλακής, τόσο του πλακώδους όσο και του αδενικού επιθύλιου. Αλλοιώσεις που κατά 95% σχετίζονται με τον HPV, αλλά υπάρχουν και μη HPV σχετιζόμενες βλάβες, κυρίως του εδενικού, αλλά και του πλακώδους με κάποιο ερωτηματικό. Η παρουσίασή μου θα έχει ένα πλαίσιο, το οποίο θα περιλαμβάνει σχόλια και αμφιβολίες αναφορικά με το τι ονομάζουμε επικοινωνότητα στους HPV-ους, και σχόλια αναφορικά με τη διάγνωση των HPV κυλοκυτάρων ειδωμένα από τη μεριά του παθολοανατόμου, το πόσο μας βοηθούν οι βιοδείκτες, και θα χρησιμοποιήσω μόνο το K67 και το P16. Θα κάνω μια πρακτική ομιλία και όχι μια επιστημονική ομιλία. Θα αναφερθώ στις μη HPV συσχετιζόμενες νεοπλασίες και τέλος σε κάποιες διαγνωστικές δυσκολίες που μπορεί να έχουμε εμείς οι παθολογοανατόμοι.
Θα αρχίσω με την έννοια της επικοινωνότητας των ASPBO, χρησιμοποιώντας το βασικό άρθρο της Μουνιώθ, μιας μεγάλης κολομβιανής επιδημιολόγου, διάσημης, που πρώτη μελέτησε τους ASPBO σε καρκινώματα διεθνικά καρκίνου τραχύλου μήτρας. Και ξέρουμε λοιπόν ότι η ASPV είναι υψηλής επικοινωνότητας, δυνητικά υψηλής και χαμηλής επικοινωνότητας, και εκεί εγώ προσωπικά ως Κίτ Παυλάκη εδώ και πάρα πολλά χρόνια βάζω πολλά ερωτηματικά, και το ερωτηματικό μου είναι γιατί θα πρέπει να λέγονται χαμηλής επικοινωνότητας. Και αν δούμε το άρθρο της Μουνιώθ, σε αυτές τις 1598 ασθενείς οι περισσότεροι, η μεγάλη πλειοψηφία των ιών που ονομάζονται χαμηλής επικοινωνότητας δεν βρέθηκαν ποτέ σε καρκινώματα τραχύλου. Βρέθηκε μόνο μία φορά ο 6, μία φορά ο 11 και μία φορά ο 81. Ένα ποσοστό δηλαδή περίπου 1,5 της χιλίης. Και αν σκεφτεί κανείς ότι το 5% είναι μία ASPV σχετιζόμενα, αυτό το 1,5 της χιλίης είναι γελίο. Και είναι γελίο γιατί, και νομίζω το είπε η κυρία Βιδάλη, οι ασθενείς που παίρνει ένα χαρτί που λέει ότι έχει ένα χαμηλής επικοινωνότητας ιό, πιστέψτε με, δεν σταματάει στο χαμηλής, αλλά σταματάει στο επικοινωνότητας. Εντάσσει τον εαυτό της σε μια γυναίκα που δυνητικά μπορεί να κάνει καρκίνο. Ενώ με αυτούς τους ιούς δεν μπορείς να κάνεις καρκίνο. Το 1,5% είναι τραγικό. Αλλά και αυτό χρησιμοποιείται όχι συνειδητά για να γίνει κακό, από κάποιους γυναικολόγους που ειλικρινά δεν γνωρίζουν ακριβώς τη βιολογία του ιού. Και γιατί δεν μπορεί να κάνει καρκίνο αυτός ο ιός, το είπε η κυρία Βιδάλη, γιατί μόνο τα ογκογόνες πρωτεΐνες ε6 και ε7 του υψηλής επικοινωνότητας ιού μπορούν να εσωμετρηθούν στο DNA του κυττάρου, σπάνε το δυσμό του ρετινοβλαστώματος με το μεταγραφικό παράγοντα E2F, όταν αυτά τα δύο είναι ενωμένα, ελέγχουν τα κύτταρα τον αριθμό των κυττάρων που μπαίνει στον κυταρικό κύκλο. Όταν σπάει και σπάει με την ε7, μπαίνουν τα κύτταρα ανεξέλεγκτα και πολλαπλασιάζονται. Κάνει μεταλλάξεις στο B53, το οποίο ουσιαστικά είναι ογκοκατασταλτικό γονίδιο, είναι κανονικό γονίδιο, αλλά όταν κάνει μετάλλαξη πάλι τα κύτταρα πολλαπλασιάζονται και απενεργοποιεί τελομεράση. Τελομεράση είναι το ένζυμο που μπαίνει και δημιουργεί τον κυταρικό θάνατο. Όταν δεν έχουμε την τελομεράση, δεν πεθαίνει το κύτταρο, όλα αυτά τα τρία μαζί, πού οδηγούν, οδηγούν στην καρκινογένεση μέσα και μια βοήθεια τη δράση του ανοσολογικού συστήματος. Αυτό όμως γίνεται στους υψηλούς επικοινωνότητας ιός. Οι χαμηλοί επικοινωνότητας δεν μπορεί αυτή η ογκογόνα πρωτεΐνη ε6 και ε7 να ενσωματωθεί στο DNA. Δεν κάνει ρίσκο, νο ρίσκο. Εγώ πάντα πίστευα ότι δεν έπρεπε να χρησιμοποιώ τον όρο επικινδυνότητας. Δεν είναι επικίνδυνη. Το 1 στο 1,5 χιλιοστό, να ξέρουμε ότι το 85% των γυναικών θα περάσουμε ένα ASPBO και δεν θα νοσήσουμε, ας πούμε. Τι τους βάζουμε τη βούλα? Πρώτη ερώτηση. Πρώτο σχόλιο. Το δεύτερο σχόλιο είναι πραγματικά ενστάσεις μου σε αυτή τη διαφάνεια που φαίνεται παντού και που ουσιαστικά ενσωματώνει την Bethesda ταξινόμηση LGSIL και High-Grade SIL με την παθροανατομική που είναι CN1, CN2 και CN3. Και τι θέλω να πω ενσωματώνει. Τι θα πει L? L θα πει lesion. Lesion θα πει μετάπλαση, θα πει SPV λίμωξη. Ενώ N θα πει νεοπλασία. Όταν λέμε N, σημαίνει ότι το κύτταρο έχει μπει ήδη σε μια ογκογένεση. Δεν μπορεί ο low επικοινωνό, ο risk ιός, ο 6-11 να κάνει CN1. Αυτό αποκλείεται. Διότι είπαμε ότι δεν κάνει ογκογένεση. Οπότε βλέπουμε ότι εδώ έχουμε εντάξει σε μια ομάδα τη low grade SIL τόσο το SPV, τη φλεγμονίτη μετάπλαση και το CN1. Για μένα αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλο λάθος. Ένα λάθος το οποίο οδηγεί και σε διαγνώσεις λάθος από τους παθροατόμους. Γιατί να ξέρετε ότι η περισσότερη υπερδιάγνωση από τον παθροατόμο είναι το CN1. Είναι κάτι σαν κιλοκύτταρα, κάτι δεν ξέρω αν συμφωνεί. Χαίρομαι πολύ που είναι η κυρία Μπετστάτου εδώ, γιατί όταν έχουμε ένα τεστ, μας λέει είναι και ένα θετικό SPV και το λέει και ο κολποσκόπος, γράφουμε και εμείς ένα CN1. Αν πραγματικά όλα αυτά τα ξαναγυρνάγαμε, τα κοιτάγαμε, δεν ξέρω αν θα ήταν. Εγώ προσωπικά και εμείς στο εργαστήριο κάνουμε πάντα P16 όταν έχουμε τέτοιες βλάβες. Και αν δεν υπάρχει θετική έκβαση στο P16, εγώ δεν γράφω CN1. N σημαίνει νεοπλασία, σημαίνει ότι έχουμε ένα P16 θετικό. L σημαίνει lesion, και μπορεί να είναι μετάπλαση και μπορεί να είναι και SPV λίμωξη. Και χρησιμοποιώ προσωπικά το LGSIL, το οποίο έχω μάθει από το φίλο μου τον Δημήτρη τον Τζορτζότη, όταν έχει γίνει κανένα κόνο που βασικά μπορεί να μην έπρεπε να έχει γίνει. Και για να γράψω κάτι, γράφω LGSIL, το οποίο τα βάζει όλα μέσα. Για να είμαστε ειλικρινείς. Αναφορικά με τα κιλοκύτταρα, άλλη μια μεγάλη παρεξήγηση, γιατί το λέω επειδή κάποιοι από τους γιατρούς που δεν μας ξέρουν έχουν έρθει κάτω και μας λένε τελικά
τι θα πει μη ειδικού τύπου κυλοκύτταρο. Ή υπάρχει κυλοκύτταρο, ή υπάρχει σπίβο, ή δεν υπάρχει. Δεν είναι έτσι. Τι θα πει κυλοκύτταρο. Θα πει ένα κύτταρο το οποίο έχει ένα κύλο κυταρόπλασμα. Σαν και αυτό εδώ αριστερά, αν μπορέσω να σας το δείξω. Αυτό. Και ένα πυρήνα ο οποίος είναι αποθυμένο στην περιφέρεια. Αυτό όμως είναι ένα φυσιολογικό γλυκογωνιωμένο κύτταρο του πλακός μίκρα, τον οποίο επιθύλαιο του ξωτραχύλου. Και αυτό στη δεξιά εικόνα είναι το πραγματικά διαγνωστικό HPV κυλοκύτταρο. Όταν ο παθολογός το δει αυτό, θα πει αυτό είναι HPV. Τέλειος, δεν είναι τίποτα άλλο. Γιατί? Γιατί έχει ένα μεγάλο πυρήνα, ο πυρήνας του είναι τρεις φορές πιο μεγάλος από τον πυρήνα των κυττάρων της ίδιας στιβάδας του πλακώδου επιθύλιου. Είναι έκεντρος, είναι κύλο το κυταρόπλασμα, όχι επειδή έχει γλυκόγονο σε το άλλο, αλλά επειδή η πρωτεΐνη ε4 του ιού έκανε κυταρόλυση, κατέστρεψε τα στοιχεία του κυταροπλάσματος και αυτός ο πυρήνας, όπως βλέπετε εδώ, είναι σκοροφαγωμένος, δεν είναι στρογγυλός. Αυτό είναι το διαγνωστικό HPV και συνήθως είναι σε ομάδες αυτά τα κύτταρα. Το μεγάλο πρόβλημα είναι αυτή η μεσαία εικόνα. Η μεσαία εικόνα που βλέπουμε κάποια κυλοκυταράκια εδώ, εδώ, εδώ. Έχουν αυτό το διαβιές κυταρόπλασμα. Τους πυρήνες που είναι έκεντροι, δεν είναι και πολύ μεγάλοι, δεν είναι και πολύ μικροί, δεν είναι και άτυποι. Και αυτά τα κυλοκύτταρα προσωπικά και στο εργαστήριο τα λέμε κυλοκύτταρα μη ειδικού τύπου ή χωρίς ειδικούς χαρακτήρες και δεν είναι δικαίωμα μας όρος. Είναι ένας όρος ο οποίος υπάρχει παγκοσμίως. Γιατί αυτό το κυλοκύτταρο μπορεί να σημαίνει ότι είναι μια φυσιολογική γλυκογονία σε ένα μεταπλαστικό επιθύλιο που δεν φαίνεται τόσο πολύ όσο στο κανονικό όριμο πλακώδες. Μπορεί να είναι μια αναγέννηση, μπορεί να είναι μεταφλεγμονώδης αλλίωση, μπορεί να είναι μια μετεμνοπαυσιακή αντιδραστική ατυπία, αλλά μπορεί να είναι και HPV προσβολή. Αλλά και να είναι HPV προσβολή, το πιο πιθανό είναι ότι υπάρχει ένας ιός ο οποίος θα είναι χαμηλής επικοινότητας ή δεν έχει ενσωματωθεί. Άρα δεν μπορώ εγώ σε αυτή τη βλάβη να πω ότι υπάρχει κυλοκύτταρο, HPV κυλοκύτταρο. Θα πω ότι υπάρχει ένα κυλοκύτταρο με ειδικού τύπου. Εάν ο γυναικολόγος μου έχει στείλει και ένα HPV DNA test, στο οποίο γράφει ότι υπάρχει ένας ιός, ένας τύπος ιού, μπορεί να γράψω υπαινικτικά HPV ή μπορεί να γράψω ενδεικτικά HPV. Αλλά HPV κυλοκύτταρο θα γράψω μόνο όταν έχω αυτή την καριστική εικόνα. Αλλιώς θα κορυδεύω τον εαυτό μου και τους άλλους. Πού μας βοηθάει η νοσοϊστοχημία σε αυτές τις βλάβες? Το high grade δεν είναι δύσκολο, ας πούμε. Τα low grade είναι το πρόβλημα, η υπερδιάγνωση, η HPV δεν έχει. Μας βοηθάει πάρα πολύ. Μας βοηθάει πρώτα το G67 που είναι ένας δείκτης κυταργού πολλαπλασιασμού που τι μας δείχνει? Μας δείχνει ότι το κύτταρο έχει μπει στην G1 φάση. Το κύτταρο μπαίνει στην G1 φάση, θα κάνει πρωτεινοσύνθεση και θα πολλαπλασιαστεί. Δεν θα την γλιτώσει, θα διαιρεθεί. Ξέρουμε λοιπόν ότι σε ένα φυσιολογικό επιθύλιο, όπως σας έχω εδώ, τα κύτταρα που πολλαπλασιάζονται στο πλακώδες επιθύλιο είναι κυρίως τα κύτταρα της παραβασικής στιβάδας και βλέπουμε το K67 πολύ έντονα στα κύτταρα της παραβασικής στιβάδας, γιατί πολλαπλασιάζονται κάθε 7 μέρες και πολύ λιγότερο στα κύτταρα της βασικής, τα οποία πολλαπλασιάζονται κάθε 30 μέρες. Από εκεί και ύστερα, το πλακώδες επιθύλιο δεν πολλαπλασιάζεται, απλώς οριμάζει. Άρα δεν έχουμε θετικά βαμμένους πυρήνες πιο πάνω από την παραβασική στιβάδα. Όταν λοιπόν έχουμε έναν HPVO, τι θα δούμε? Θα δούμε όπως αυτή τη διαφάνεια εδώ, θετικά βαμμένους πυρήνες σε μικρές ομάδες, σε ανώτερες μοίρες του επιθύλιου. Αυτό το K67 το βαμμένο δεν υποδηλώνει πολλαπλασιασμό κυττάρου επιθυλιακού, αλλά υποδηλώνει την πρωτεϊνοσύνθεση που γίνεται από την αντιγραφή του οικού DNA. Άρα η παρουσία K67 θετικών κυττάρων στις ανώτερες μοίρες μας λέει ότι πραγματικά υπάρχει ο ιός. Άρα μας βοηθάει σε αυτές τις περιπτώσεις που το κυλοκύτταρο δεν είναι ξεκάθαρο να πούμε ότι πράγματι έχουμε HPV κυλοκύτταρο. Εδώ που έχουμε μια δυσπλασία, δεμέτρια και σοβαρή δυσπλασία και έχουμε το K67, πράγματι το K67 εδώ βάφει την πρωτεϊνοσύνθεση που τελείται από τα ενεργώς πολλαπλασιαζόμενα δυσπλαστικά κύτταρα. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Το P16 γιατί μας βοηθάει? Γιατί είπαμε στο P16 σχετίζεται με την ενσωμάτωση του ε7 γονιδίου, σπάει ο δεσμός του ρετινοπλαστώματος, το P16 είναι αναστολία των κυκλινών εξαρτώμενων κινασών που κανονικά συνδέονται με το ρετινοπλάστωμα, απελευθερώνεται και εμείς το βλέπουμε στους ιστούς. Και το θέμα είναι τι βλέπουμε, γιατί πρέπει να ξέρουμε να μελετάμε το P16. Η θετική έκφραση του P16 είναι αυτό που σας έχω εδώ, διάχυτη έντονη block-like. Κάνει ένα block θετικό κατά μήκος του δυσπλαστικού επιθύλιου. Και όταν έχουμε αυτό το P16, ξέρουμε ότι υπάρχει και HPV, ότι υπάρχει και υψηλής επικοινότητας HPV.
ότι υπάρχει ενσωμάτωση, γιατί μπορεί να υπάρχει ψηλή χωρίς ενσωμάτωση, και υπάρχει ενσωμάτωση γιατί έσπασε ο δεσμός, άρα φαίνεται το π16, και έχουμε μία νεοπλασία. Υπάρχουν φορές που το π16 βάφει περίεργα, όπως εδώ, ας πούμε, που βάφει λίγο, αχνά, δεξιά και αριστερά. Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι δεν έχουμε HPV ή ότι δεν υπάρχει ενσωμάτωση, οπότε και να έχουμε δεν μας νοιάζει. Ή μπορεί να βάψει μόνο την επιφάνεια, που αυτό γίνεται φυσιολογικά σε ένα μεταπλαστικό επιθήλιο. Άρα δεν αρκεί να δούμε ένα π16, αλλά πρέπει να ξέρουμε και να το διαβάζουμε το π16. Ας πάμε λοιπόν να δούμε τι γίνεται όταν έχουμε σε μια βιοψία, σαν και αυτή που σας έδειξα πριν, που έχει αυτά τα κάτι σαν κιλοκύτταρα, που μπορεί να είναι και μπορεί να μην είναι. Και κάνουμε ένα K67, το οποίο βλέπουμε μόνο στις βασικές μοίρες, και κάνουμε και ένα π16, το οποίο είναι αρνητικό. Τότε ξέρουμε ότι ή δεν έχουμε HPV προσβολή, είτε δεν έχουμε αντιγραφή του ιού, άρα δεν έχουμε νεοπλασμιατική εκτροπή και δεν το θεραπεύουμε. Δηλαδή, δεν θεραπεύουμε τον ιό. Με τον ιό ασχολούνται εμβόλια. Εμείς θεραπεύουμε τις νεοπλασίες, έτσι. Και δυστυχώς θεραπεύουμε και τον ιό. Εδώ είναι μια άλλη περίπτωση, μια βλάβη που ειλικρινά ιστολογικά έχει πολλά ερωτηματικά. Λες, είναι φυσιολογικό γλυκογόνο, είναι μόνο HPV λίμωξη, δηλαδή LGSIL lesion, ή έχει και CIN1. Και μας βοηθάει πολύ. Εδώ το K67 που βλέπουμε εδώ βάφει μεμονωμένα αυτές τις ομάδες των κυττάρων, άρα υπάρχει ο ιός, και το P16 που κάνει αυτή την μπάντα πολύ χαμηλά, άρα έχουμε και νεοπλασία και ενσωμάτωση και. Το θέμα είναι πόσο μας βοηθάει το να ξέρουμε τι γίνεται με το HPV DNA test. Σας είπα και πριν ότι καμιά φορά εμένα με βοηθάει στο πώς θα εκφράσω την παρουσία αυτού του ιού. Δεν θα πω ιός, θα πω ενδεικτικός, υπενδεικτικός. Καμιά φορά, από ό,τι φαίνεται και από αυτή τη μελέτη που έγινε το 2017, βοηθάει σε περιπτώσεις που η χρώση του π16 δεν είναι πολύ ξεκάθαρη. Και έγινε μελέτη με το π16, με το να ξέρουμε τι ιός υπήρχε, και μετά βλέποντας το αποτέλεσμα στο λουπάκι που έγινε. Όταν λοιπόν υπήρχε block positivity και π16 και HPV θετικό ο 16, τότε στο λουπάκι υπήρχε high grade SIL, αυτό που περιμέναμε. Όταν υπήρχε αυτή η περίεργη χρώση που ο παθηματόμος λέει τώρα είναι θετικό, δεν είναι θετικό, μάλλον προς αρνητικό, βλέπουμε ότι εδώ το HPV DNA test ήταν αρνητικό και πράγματι επιβεβαίωσε το μη θετικό αυτός της χρώσης, και το λουμπάκι έγραψε LGSIL, το οποίο σημαίνει τίποτα. Και εδώ μια ενδιάμεση τρίτη περίπτωση που πραγματικά δεν ξέρουμε, γιατί εκεί που βάφει, βάφει πολύ έντονα, αλλά δεν κάνει αυτή την μπάντα. Εδώ υπήρχε πράγματι ένας υψηλής επικοινότητας ιός, αλλά όχι από τους πιο γνωστούς. Και στο λουμπάκι είχαμε ένα LGSIL, ένα νεοπλασία πραγματικά. Άρα κάπου μπορείς να μας βοηθήσει όταν έχουμε αμφιβολίες για την έκβαση του π16. Αλλά βέβαια, συμβαίνει και το ανάποδο. Συμβαίνει και το ανάποδο, γιατί σε μια μελέτη που έγινε το 19 και έκανε μια σύγκριση του πόσο πολύ σωστά αποτελέσματα αναφορικά με την ύπαρξη ενσωμάτωσης, γιατί αυτό μας νοιάζει, του ιού, μας δίνει η χρώση ενσωστοχημική του π16 και του π67 σε σχέση με τις μοριακές τεχνικές, ας πούμε, ε6-7 mRNA και HPV DNA assay. Και φάνηκε ότι από όλες αυτές τις εξετάσεις, αυτή που έχει τη μεγαλύτερη ευαισθησία και τη μεγαλύτερη ειδικότητα ήταν το π16 και το K67. Και θα σταματήσω σε αυτό το δεξιό πινακάκι, και κυρίως όχι στις υψηλόβαθμες βλάβες, γιατί δεν μας νοιάζουν, αλλά στις χαμηλόβαθμες. Και κοιτάξτε εδώ, η πρώτη κολόνα, αυτή εδώ, μιλάει για inflammation, τίποτα. Και βλέπετε πόσο θετικά έχουμε τα τεστ, τα μοριακά, για παρουσία HPV-ου. Λοιπόν, συμφωνώ με όλους τους προαλήσαντες, υπάρχουν πολλοί γιατροί, κάποιοι που κάνουν ακόμα και λουπάκια με ένα υψηλό DNA. Μπορεί να μην έχει τίποτα, μπορεί να υπάρχει όσα μισή, να μην έχει κάνει καμία βλάβη. Το π16 και το K67 είναι αυτά που θα μας βάλουν τη βούλα ότι υπάρχει ενσωμάτωση. Άρα πολλές φορές μπορεί να μας παρατσύρει λάθος όλο αυτό το μοριακό τεστ και πρέπει να ξέρουμε πότε θα το κάνουμε ή δεν το κάνουμε. Ας πάμε στα HPV αρνητικά καρκινώματα. Και θα αναφερθώ σε μία μελέτη, την μεταφέρω στα αγγλικά, που έγινε σε 136 γυναίκες που είχαν και αδενοκαρκίνωμα και πλακώδες και είχαν κάνει habit capture tests πριν από την θεραπεία τους. Είδαν ότι υπήρχε ένα 10%, 10,2% αρνητικών με το habit capture σε HPV, αλλά όταν έγιναν πιο ευαίσθητες μοριακές τεχνητές,
αυτό το 10,2% έπεσε στο 5,8%, άρα τελικά πράγματι υπάρχει ένα 5,8% το οποίο είναι HPV αρνητικό. Πώς αυτό μπορώ να το συνδυάσω με τη δικιά μας την ανοσοϊστοχημία? Τι θα πει όταν εγώ ως παθηματόμος βλέπω ένα πιδεκάρι αρνητικό σε μια βλάβη που είναι πραγματικά νεοπλασματική? Μπορεί να σημαίνουν τρία πράγματα. Ή πρέπει πράγματι να ζητήσω έλεγχο με πιο ευαίσθητη μορική τεχνική στον ιστό πια, αυτό που εμένα δεν μου βάφει. Υπάρχει όμως κάτι καινούριο που είναι μια θεωρία του hit and run. Που αυτή η θεωρία μου άρεσε πάρα πολύ. Είναι μια θεωρία που λέει ότι ο ιός υπάρχει στην αρχή, μπαίνει και εγκαθιστά μια γονιδιακή αστάθεια στο κύτταρο. Υπάρχει μια μεταβατική περίοδος όπου ανοιχνεύεται και ο ιός και οι μεταλλάξεις και τελικά ο ιός την κάνει, ας πούμε, και την κάνει γιατί ο κόγκος δεν τον απασχολεί πια, μεγαλώνει χωρίς πια να χρειάζεται τον ιό και σε αυτές τις περιπτώσεις είναι που δεν θα βρούμε HPV DNA στο δυστυχικό καρκίνωμα. Και μάλιστα στις περιπτώσεις που έχουμε αρνητικά δυστυχικά πλακώδη καρκινώματα, συνήθως το in situ στοιχείο, το CN3, είναι θετικό στο P16 και επιβεβαιώνει τη λογική αυτής της θεωρίας, ότι στην αρχή υπάρχει ο ιός και μεταφεύγει και αυτό αναπτύσσεται από μόνο του. Και βέβαια παραμένει ένα μικρό ποσοστό, το οποίο είναι κυρίως τα αδενοκαρκινόματα. Γι' αυτό εγώ εξακολουθώ να αμφισβητώ αν υπάρχουν όντως πλακώδη non-HPV related, αλλά θα το δούμε στην πορεία, που δεν σχετίζονται πράγματι με το HPV, που γίνονται μέσω μιας απενεργοποίησης του μονοποτιού του P53, ενώ δεν υπάρχει έκφυση των γονιδίων που σχετίζονται με τις κλωδαρξαρτώμενες κινάζες, δηλαδή αυτό που βλέπουμε στα HPV σχετιζόμενα. Και εδώ έχω δύο εικόνες, η μία HPV σχετιζόμενο και HPV non-related καρκίνωμα, δηλαδή το τραχυλικό, το οποίο είναι κάτι θετικό στο σχετιζόμενο, αρνητικό στο μη σχετιζόμενο και βέβαια αρνητική έκφραση του P53 εδώ πιο κάτω στο HPV σχετιζόμενο με έντονη πυρηνική έκφραση του P53 στο μη HPV σχετιζόμενο. Αυτές τις γυναίκες θα τις κάνουμε, γιατί αυτές οι γυναίκες που έχουν non-HPV related καρκίνωμα αποτελούν μια βιολογικά ξεχωριστή ομάδα που συνήθως είναι αυξημένο στα εθιδίου καταφύγω και έχουν χειρότερη πρόγνωση. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε πάρα πολλές, οπότε δεν ξέρουμε πώς να τις θεραπεύσουμε. Εάν βασιστούμε στη γνώση που έχουμε από τους ουρινοφαρυγικούς καρκίνους, ξέρουμε ότι οι HPV μη σχετιζόμενοι ουρινοφαρυγικοί καρκίνοι ανταποκρίνονται χειρότερα και στη χημειοθεραπεία και στην ακτινοθεραπεία από τους HPV σχετιζόμενους, άρα μπορεί να συμβαίνει το ίδιο και στους καρκινούς του τραχύλου, τους μη HPV σχετιζόμενους. Επειδή υπάρχουν αυξημένες σωματικές μεταλλάξεις, πιθανώς σε αυτούς τους καρκίνους εναλλακτικά να μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αναστολή του μονοποτιού του MI3K mTOR και αναστολή της τυδροζυνικής κινάζης, αυτά είναι για τους ογκολόγους, και επειδή σε αυτούς τους καρκίνους υπάρχει μικρότερη έκφραση των γονιδίων που σχετίζονται με την φλεγμονώδη αντίδραση, τότε πιθανώς να έχουν χειρότερη ανταπόδοξη στην ανοσοπευθεραπεία σε μεταστατική νόσο. Είναι πολύ λίγα τα περιστατικά για μπορεί να έχουμε σειρές να τα μελετήσουμε. Και πάω στις προδεικτικές αλλοιώσεις του τραχείου, τις αδονικές, κάνοντας μια μικρή αναφορά, γιατί κάποια στιγμή είπε και ο κ. Μορτάκης τα προκαρκινικά. Πράγματι, πριν από κάποια χρόνια και η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας και η καταξινόμηση του Ηνωμένου Βασίλειου χρησιμοποιούσε κάποιες ταξινομήσεις προ in situ. Μίλαγε λέει, για αδενική δυσπλασία ή για χαμηλόβαθμη αδενική ενδοεπιθυλιακή νεοπλασία και για καρκίνο in situ και υψηλόβαθμη. Ήδη από το 2002 υπήρχε μια ομάδα σοβαρών παθολογών που αμφισβητούσε την έννοια της αδενικής δυσπλασίας ή της χαμηλόβαθμης αδενικής νεοπλασίας. Και το αμφισβητούσε διότι πρώτα απ' όλα είναι αλλοιώσεις φτωχά αναπαραγόγιμες μορφολογικά. Δεν είναι σαφώς καθορισμένα τα στοιχεία. Η φυσική ιστορία είναι άγνωστη και δεν υπάρχουν οδηγίες για την αντιμετώπιση. Και όχι μόνο. Λένε ότι αυτό που προτείνεται είναι ότι αν κάποιος δει αυτό που λέγανε αδενική δυσπλασία ή χαμηλόβαθμη αδενική νεοπλασία, τότε να γράψει στο παθολατομικό του report ότι είναι σκόπο να αντιμετωπιστεί αν έχει υψηλόβαθμη. Άρα, μπούρδες, ας πούμε. Δηλαδή, δεν χρειάζεται καν να υπάρχει και παρακαλώ όλους τους γυναικολόγους να μην δέχονται τίποτα άλλο στις προδεικτικές αλλοιώσεις του αδενικού επιθύλιου του τραχύλου, λιγότερο από το αδενοκαρκίνωμα του ισίτου ή το πολύ πολύ την υψηλόβαθμη αδενική ενδοτραχυλική νεοπλασία.
Αναφορικά με το in situ καρκίνωμα, αυτή είναι μια διαφάνεια που έχω και την κυρία Πατσικάτου. Είχα χρησιμοποιήσει τα Γιάννενα πριν από κάποια χρόνια, 4-5. Με τους HPV μη σχετιζόμενους και μη σχετιζόμενους, με τους υπότυπους. Τώρα το 2022 η καινούργια Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας αυτούς τους έχει καταργήσει. Έχουμε γίνει μίλημαν. Δεν υπάρχουν ουτραχυλικού τύπου, εντερικού τύπου, ενδομετριωτικού τύπου ή σαλπικού τύπου. Όλα αυτά πια λέγονται αδενοκαρκινόμητα in situ και θεωρούνται ότι είναι με ευλενώδη μετάπλαση, με σαλπικική μετάπλαση ή αυτά τα ενδομετριωδή που λέγαμε ότι είναι τραχυλικά. Απλώς έχουν χάσει πάρα πολύ τη βλένη τους, οπότε μιμούνται το ενδομητρικό επιθύλιο. Άρα όλα αδενοκαρκινόμητα in situ. Παραμένει ως υπότυπος αυτός ο χαριτωμένος smile. Το Stratified Mucus Producing Intraepithelial Lesion, θα σας δείξω μια φωτογραφία μετά. Το ίδιο συμβαίνει και με τους μη HPV σχετιζόμενους, τα P16 αρνητικά, που τώρα πια όλα ονομάζονται γαστρικού τύπου αδενοκαρκινόματα in situ. Και εδώ είναι τα διαγνωστικά κριτήρια του ενδοτραχυλικού τύπου, είναι και κυταρολογικά. Εδώ αριστερά είναι ένα φυσιολογικό αδενικό επιθύλιο με τα κυταράκια της πυρήνης στη βάση και το κυταρόπλασμα, το πολύ. Θετικά τα εστρογόνα και τα προγεστερόνη στο φυσιολογικό αδενικό επιθύλιο και να ξέρετε ότι οι εστρογόνα και οι προγεστερόνη είναι οι δείκτες που μας βοηθούν περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο στη διάγνωση των αδενικών ενδοτραχυλικών αλλοιώσεων, νεοπλασιών. P16 και 67 αρνητικό. Και εδώ βλέπετε ότι αυτός ο πυρήνας που ήταν μόνο στη βάση ανεβαίνει προς τα πάνω, μειώνεται το κυταρόπλασμα και εδώ έχουμε και μητώσεις πολύ ψηλά. Και εδώ τα αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά, χαρακτηριστικά του in situ, έρπει κατά μήκος των φυσιολογικών κρυπτών του αδενικού επιθύλιου. Και όταν τις καταλαμβάνει όλες, έχουμε αυτή την εικόνα εδώ δεξιά, που εδώ πραγματικά πολλές φορές έχουμε μεγάλο ερωτηματικό αν αυτό είναι αρχόμενο διαισθητικό ή διαισθητικό ή in situ καρκίνωμα. Το μεγαλύτερο διαγνωστικό πρόβλημα για τον παθολογικό μου είναι αυτό. Και ειδικά τώρα που υπάρχει και αυτή η έννοια του Silva Pattern Alpha για το διαισθητικό αδενοκαρκίνωμα του τραχύλου, που κατά τη γνώμη μου, και δεν ξέρω αν συμφωνεί η κυρία Μπατιστάτου, ήταν ένας τρόπος να καλύψουμε την αδυναμία μας να πούμε αν λυθεί ένα in situ ή όχι. Διότι σου λένε ότι στο Silva Pattern Alpha ουσιαστικά δεν υπάρχει αυτό που λένε destructive invasion, δεν χρειάζεται να βγάλεις λεμφαδένες, δεν χρειάζεται να κάνεις τίποτα παραπάνω από ένα κόνο, άρα τελικά σε τι διαφέρει από το AIS. Αυτό. Εικόνες αυτών των ενδοτραχυλικών που έχουμε μεταπλάσει. Αυτό είναι το εντερικού τύπου με τα γκόμπλετα κύτταρα. Μπορεί να έχει και εντερικό φαινόπτυπο και να έχει και νευροεινικά κύτταρα. Και βέβαια όταν το βρούμε σε βιοπτικό υλικό, πολύ μικρά, κάποια σωληνάκια τέτοια, σκεφτόμαστε μετά στα στιγματοκαρκίνο του εντέρου, έτσι μην μας περάσει έτσι. Σε αλπιγικού που είναι πολύ σπάνια. Να μην κάνουμε το P16 για να βεβαιωθούμε, γιατί και η σαλπική μετάπλαση κάνει P16 θετικό. Και τέλος το smile, που το smile όταν το δει κανείς σε μικρή μεγέθυνση θα νομίζει ότι είναι ένα CN3 και όταν κατέβει θα δει ότι υπάρχουν και βλενοπαραγωγά κύτταρα μέσα και φαίνεται ότι αυτό προέρχεται από σύγχρονη νεοπλασματική εκτροπή του εφεδρικού κυτάρου. Το εφεδρικό κύτταρο είναι αυτό το οποίο μας δίνει το αδενικό άκυλα και το πλακώδη, σαν να αλλάξουν το pH του τραχύλου κλπ. Οπότε διαφοροποιείται και προς αδενικό και προς πλακώδες. Και το διαισθητικό smile μπορεί να είναι είτε αδενοκαρκίνωμα, είτε πλακώδες καρκίνωμα, είτε αδενοπλακώδες. Και βέβαια το διαισθητικό smile είναι ένα επιθετικό καρκίνωμα. Για τα μη HPV σχετιζόμενα, τα γαστρικού τύπου, υπάρχουν δύο αλλοιώσεις στον τράχυλο καλοήθης που από τις οποίες προέρχεται αυτό. Η μία είναι κοντά στη ζώνη μετάπτωση και επιλέγεται απλή γαστρική μετάπλαση. Το μόνο που θα δούμε αυτές τα διενέκια που το χρώμα του κυταροπλάσματος είναι πιο ροζ από το μπλε του κανονικού αδενίου. Και άλλη είναι το LEC, το υλοβόδης ενδοτραχυλική αδενική προπλασία, που είναι προς τα πάνω, προς το έσω τραχυλικό στόμιο. Καμιά φορά τέτοια αδένεια μπορεί να τα δούμε και σε ξέσματα, σε ενδομήτριο μέσα. Και πρέπει να το ξέρουμε ότι μπορεί να είναι απλώς επέκταση μιας καλύτερης αλλίωσης του ενδοτραχύλου και να μην μπερδέψουμε με ένα καρκίνωμα. Και βέβαια από αυτά προέρχεται το γαστρικού τύπου AIS, έτσι, αδενοκαρκίνωμα in situ, ERPR αρνητικά και χαρακτηριστικά υπάρχει γαστρικού τύπου βλένη που μπορούμε να το δούμε με μια ιστοχημική χρώση, συγχρόνως πάσανση αμπλού και βαφικόκκινο. Μπορεί να έχει διαυγή κύτταρα, μπορεί να έχει αφρόδη κύτταρα, πάω πιο γρήγορα γιατί δεν σας ενδιαφέρουν αυτά. Και η άτυπη λοβόδης αδενική υπερπλασία, αυτή που είναι μέσα στον ενδοτράχυλο, που αρχίζει να κάνει θυλές, θυλώδεις προσεκβολές, ενώ παλιά πριν ήταν ολοστρόγγυλα,
και βλέπετε ότι και αυτό το κύτταρο αρχίζει να κάνει μια μικρή στιβάδωση και έναν άτυπο. Αυτό που θέλω να ξέρετε είναι ότι από το γαστικό τύπο, το καρκίνωμα εν σίτου, αυτό που είναι προς τα κάτω, βγαίνουν τα γαστικού τύπου δυτικά και από το άτυπο λεκ φαίνεται ότι βγαίνει το επίσης γαστικού τύπου, αλλά ο πολύ ιδιαίτερα υπότυπος, το ελεχής υποκλήσεως αδενοκαρκινόμενος, το minimal deviation, το οποίο αν υποπτευθεί ο γιατρός, μπορεί να το χάσει και ο κυταρολόγος, μπορεί να το χάσει και ο παθματόμος, τα κύτταρά του είναι πάρα πολύ αθώα. Αν το υποπτευθεί, θα ζητήσει μια μαγνητική για τον τράχυλο, όπου εκεί θα φανεί η μάζα. Θα τελειώσω με τρεις διαφάνειες, λίγο για να σας δείξω περίπου εμείς τι βλέπουμε. Εγώ το ονόμασα διαγνωστικές δυσκολίες. Το υλικό μας είναι αυτό που παίρνουμε. Αυτά τα κομματάκια παίρνουμε όταν κάνετε βιοψίες και να φανταστείτε ότι αυτό που είναι το μεγαλύτερο είναι ένα υλικό 3 χιλιοστά. Και βέβαια έχουμε πρόβλημα και σε τέτοια κομματάκια που αυτά τα κομματάκια έχουν ξεκολλήσει από το προκείμενο στρώμα. Άρα δεν μπορούμε να κάνουμε τον προσανατολισμό. Είναι βασικός ο προσανατολισμός για να πούμε αν υπάρχει δυσπλασία και πόσο υπάρχει. Και βέβαια από αυτό το μεγάλο κομμάτι, το μόνο που μπορούμε να αξιολογήσουμε είναι αυτή η περιοχή και όχι μόνο αυτή η περιοχή που είναι στραβοκομμένη. Σας το έχω σε μεγαλύτερη μεγέθυνση. Βλέπετε εδώ, έχουμε βασική μοίρα κάτω, βασική μοίρα πάνω. Άρα τι μπορούμε να πούμε. Μπορεί αυτό που μας μοιάζει με CN3 να είναι ένα κομμάτι κομμένο κατά μήκος του κατώτερου εντρίτου του επιθήλιου. Όπως και εδώ. Αν εκτιμήσουμε εδώ τη βλάβη, που ουσιαστικά είναι στραβοκομμένη, γιατί βλέπουμε εδώ μια θηλή, μια προβολή της, του στρώματος από κάτω, θα πούμε ότι είναι ένα CN3. Αλλά ουσιαστικά πρέπει να εκτιμήσουμε αυτή την περιοχή, που βλέπουμε και το στρώμα, που μπορούμε να δούμε πόσο πάει η βλάβη και βλέπουμε ότι έχει κιλοκύτταρα πάνω μέχρι εδώ και είναι ένα CN1. Οπότε πρέπει ο παθματόμος να είναι πάρα πολύ προσεκτικός και να ξέρει να το μεταφέρει και να ξέρει και ο κλινικός να καταλαβαίνει αυτό που του μεταφέρει ο παθματόμος και να έρχεται να το ρωτάει, ποτέ να νομίζετε. Όταν καμιά φορά προσπαθείτε να κάνετε μικρά λουπάκια, που καλό προσπαθείτε, αλλά εμείς συνήθως έχουμε πρόβλημα. Γιατί δεν ξέρω, καίγεται ο ιστός και ο ιστός ξεκολλάει. Εδώ είναι το στρώμα του τραχύλου, εδώ είναι το επιθύλιο το οποίο θα πρέπει να εξημίσουμε, να αξιολογήσουμε και βλέπετε ότι έχει σκιστεί σαν χασές που λέμε και στο χωριό μου, ας πούμε, το επιθύλιο. Και ειλικρινά γίνεται ένα τέτοιο πράγμα εδώ σε μεγαλύτερη μεγέθυνση που δεν μας βοηθάει να δούμε πού είναι η δυσπλασία, πού είναι το στραβοκομμένο, υπάρχει και κάπισμα των ιστών. Οπότε πάτε να κάνετε καλό στην κοπέλα κάνοντας ένα μικρό λουπάκι, αλλά δυστυχώς δυσκολεύεται τα πράγματα για το παθροατόμο. Ένα άλλο που σας έχω, είπαμε ότι το KX7 μας βοηθάει για να δούμε τον ιό, αλλά πρέπει να ξέρουμε να το διαβάζουμε. Εδώ σας έχω ένα με αιματοξυλίνιο σύνη για να δείτε πώς καμιά φορά η σχέση του επιθύλου με το στρώμα δεν είναι ευθεία όπως... Όπως εδώ, σε αυτή τη θέση. Ας το καλά. Αλλά κάνει αυτές τις προβολές, όπως εδώ, αλλά κάνει αυτές τις προβολές που έχουν και ραγκιάκι μέσα στο επιθήλιο. Όπως βλέπετε, λέει, τα παραβασικά κύτταρα είναι εδώ και ανεβαίνουν προς τα πάνω και αυτό το κύτταρο που βλέπω εδώ είναι παραβασικό κύτταρο, το καταλαβαίνετε. Αν λοιπόν κάνω ένα εκεί 67 και αρχίζω και βλέπω κύτταρα θετικά εδώ πάνω, χωρίς να φανταστώ και να δω ότι εδώ κάνει ένα στροβιλάκι, το οποίο σημαίνει ότι μάλλον αυτό είναι αυτή η τομή κομμένη λίγο παρακάτω που δεν φαίνεται. Κυρία Μπατιστά, τα καταλαβαίνετε, ξέρω πώς τα καταλαβαίνετε. Μπορεί να κάνω εντελώς λάθος εκτίμηση και να πω ότι πράγματι έχω και 67 θετικά κύτταρα πάνω, άρα έχω SPVO. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Και τελειώνω με αυτή τη διαφάνεια. Αυτό είναι από μια κονοειδή εκτομή που έχει ένα CN3. Εδώ φαίνεται με P16 που είναι βαμμένο. Εδώ έχουμε βάλει μελάνι για να δούμε το όριο του ενδοτραχύλου και εδώ λίγο μελάνι που έχει πέσει. Και εμείς σας γράφουμε στην έκθεση ότι ναι, μεν είναι ελεύθερο, αλλά η βλάβη δεν φτάνει μέχρι εκεί. Και αυτό κάνουμε βαθύτερες, αλλά δεν το βρίσκουμε. Είναι ελεύθερο ή δεν είναι, δεν μπορώ να σας απαντήσω, ούτε εγώ ούτε κανείς. Και ράτω με αυτή τη ευκαιρία να πω ότι είναι σκόπο να διαβάζετε όλη την έκθεση, γιατί μπορεί στην έκθεση αυτό να το περιγράφουμε. Και μετά να λέμε ελεύθερο. Ο δάσκαλός μου, ο καθηγητής, ο Γιώργος Τελίτης, κάτι μου είχε μάθει, είναι μην γράφεις ποτέ συμπέρασμα, γράφε την έκθεση. Για να αναγκάζει τους κλινικούς να διαβάζουν την έκθεση. Αλλά εδώ με πιέζουν, να βάζουν και ένα συμπέρασμα, αλλά συνήθως γράφουν την έκθεση. Λοιπόν, όταν έχετε κάτι που σας γράφουμε και σας λέμε είναι ελεύθερο, αλλά δεν φτάνει μέχρι το όριο, κατευθείτε για να σας το καταλάβετε. Και πραγματικά εγώ έχω στο μικροσκόπο και μια οθόνη και είναι πάρα πολύ εύκολο με την οθόνη να
καταλάβετε αυτό και να δείτε πώς θα αντιμετωπίσετε την ασθενή. Ευχαριστώ λοιπόν που με παρακολουθήσατε και ευχαριστώ και όλους συνεργάτες μου. Ευχαριστούμε πολύ. Μέσα στον χρόνο. Ευχαριστούμε για την εξαιρετική ομιλία. Νομίζω αποδείξατε πώς παλεύουμε με τα μικροσκοπικά θηρία. Αναδείξατε και την αξία της συνεργασίας. Το σημαντικό να ενσωματώνουμε και τα μοριακά δεδομένα, αλλά οπωσδήποτε και τη συνεργασία με τον κλινικό, που έχει την κλινική εικόνα, την κολποσκοπική εικόνα. Οπότε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξέρω ότι έχουμε ήδη, έχουμε ήδη περάσει το χρόνο κατά πολύ. Δεν βλέπω ερωτήσεις. Βλέπω 266 άτομα στο... Ναι. Δεν έχουμε καμία γραπτή ερώτηση από το διαδίκτυο, οπότε παρακαλώ. 268 άνθρωποι παρακολουθούν αυτή τη στιγμή, οπότε συγχαρητήρια κύριε Μπιλιράκη, το εξαιρετικά ενδιαφέρον πρόγραμμα. Παρακαλώ. Εγώ θα ήθελα να κάνω μία ερώτηση στην κυρία Βιδάλη. Κυρία Βιδάλη, συγχαρητήρια καταρχήν για την ομιλία σας που δείχνει την εξειδίκευσή σας. Αναφέρατε όμως κάτι το οποίο εγώ δεν κατάλαβα. Είπατε ότι βρίσκουμε κάτι όταν έχει η γυναίκα υποστεί χημειοθεραπεία και ακτινοθεραπεία. Πού εννοείτε, στον τράχυλο, στη μήτρα, στις οθήκες, στο έντερο, πώς? Άσχετα όμως τραχύλου. Άσχετα τραχύλου. Όταν έχει προληφθεί μία... Πιο καλά. Για οικονομία χρόνου και δεν θα αφήσουμε άλλη ερώτηση. Αν θέλετε θα βρείτε τους ομιλητές έξω. Όταν έχει προηγηθεί μία ριζική ιστερεκτομή ή και απλή ιστερεκτομή και σαν adjuvant θεραπεία μετά χήμιο ή άκτινο κυρίως, και κατόπιν έχουμε δείγματα από το κολόβωμα. Αυτό δεν είναι. Λοιπόν, εκεί ενίοτε έχουμε αλλοιώσεις που μιμούνται... Εάν είναι όπως το διευκρίνησε... Δηλαδή, το αν δεν κατάλαβα, ξέρουμε έτσι, ότι έχει υποβληθεί η γυναίκα σε ακτινοθεραπεία, παρά λίγο να το δώσουμε και θετικό. Σας ευχαριστώ. Ξεπεράσαμε το χρόνο, αλλά ήταν ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον τραπέζι. Κυρία Νασιουτζίκη, θέλετε να χαιρετήσετε? Όχι, τίποτα. Ωραία. Παραδίδω λοιπόν γρήγορα στο επόμενο Προεδρείο. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση και για το εξαιρετικό τραπέζι. Ευχαριστούμε πολύ. Συγχαρητήρια σε όλους.